Χαίρετε, καλημέρα. Εδώ είμαστε μαζί. Θα πάμε μέχρι και τις 2. ΠΑΟΚ 24 ακούτε με Αγάπη Γαβριλίδου, Ελένη Μπούντου στο μικρόφωνο, Σταύρο Κόλκα στη Λισαβόνα. Σοκ για τον κόσμο. Πού τον χάνουμε, πού τον βρίσκουμε, σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη. Πιστεύω, δεν το πιστεύει κανένας ότι λείπει. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να. Πρώτη φορά συμβαίνει. Να διανοηθεί κανείς ότι ο Σταύρος Κόλκας αυτή τη στιγμή δεν είναι μαζί μας. Είναι στο εξωτερικό. Κάτι ασυνήθιστο για το Σταύρο αυτό το καλοκαίρι. Αν και εφόσον, λέμε ρε παιδί μου, αφήσει αυτό το επάγγελμα που δεν θα συμβεί ποτέ, αλλά αν και εφόσον είχε να διαλέξει ένα επάγγελμα για να κάνει τα επόμενα χρόνια, αυτό του ταξιδιωτικού οδηγού. Το έχει και το έχει κατακτήσει αυτό, να ξέρεις. Είναι έτοιμος. Γιατί παρατηρεί τα πάντα από το αεροπλάνο, από την άφιξη, από την πόλη, πού πρέπει να πας, πού πρέπει να φας, τι πρέπει να κάνεις, τι πρέπει να επισκεφθείς, οι γυναίκες που θα συναντήσεις στην πόλη. Πολύ βασικό για τον Σταύρο. Ρε παιδί μου, ο Σταύρος είναι ο άνθρωπος που θα του πει: Σταύρο, θέλω να πάω στην τάδε πόλη. Ωραία, και θα σου ξεκινήσει, θα σου πάρει κανένα δύο ώρο να σου πει τα πάντα από το φαΐ, από τον κόσμο, από την ποιότητα ζωής, από το οικονομικό κομμάτι, από κτίρια, μουσεία. Καλά, όχι μουσεία, εντάξει. Το πήγαμε παραπέρα, εντάξει. Όχι. Ρε παιδί μου, ακόμη και τον καιρό θα τον πλασάρουμε καλά, εσύ το. Ακόμη και τον καιρό θα τον πει, θα τα ξέρει Σταύρος Κόλκας. Που εντάξει, okay, έχει γυρίσει λίγο την Ευρώπη. Τώρα είναι στην άκρη της Ευρώπης. Στην απέσια Λισαβόνα, έχω να πω. Από την Μόσχα στη Λισαβόνα, έτσι. Χάλια. Μερικά χιλιόμετρα. Να μπεις, βεβαίως να μπεις. Ζωντανή εκπομπή. Εμάς τι συμβαίνουν αυτά, Δημήτρη μου. Τι ωραία. Δημήτρη μου. Έτσι ξεκινάει η εκπομπή. Λοιπόν, θα συνδεθούμε με Σταύρο Κόλκα, έτσι. Έφτασε χθες το βράδυ στην Λισαβόνα, στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, μια πανέμορφη πόλη. Έτσι, όσοι έχουν πάει έχουν να λένε μόνο τα καλύτερα. Βεβαίως, μια πόλη την οποία ο ΠΑΟΚ γνωρίζει καλά. ΠΑΟΚ την περιγράφει ως ρομαντική, από ό,τι είδα πριν. Ως ρομαντική πόλη. Στον ΠΑΟΚ το βλέπουν σωστά. Ρομαντική. Έχουν μια άλλη οπτική, ρε παιδί μου. Εντάξει, θα ήθελα να ρωτήσω τον Σταύρο, αν και εφόσον είναι ρομαντική. Εννοείται πως θα το ρωτήσουμε, Λισαβόνα, έτσι όπως την παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ. Χθες έφτασε βεβαίως στην Λισαβόνα και η αποστολή του Δικεφάλου, έτσι όπως το συνηθίζει πριν από ευρωπαϊκά παιχνίδια, δύο μέρες πριν την σέντρα της αναμέτρησης, αναχώρησε για την πόλη της Πορτογαλίας, προκειμένου να ετοιμαστεί με το πάσο του, θα λέγαμε, έτσι. Εντάξει, είναι και οι ώρες λίγο περίεργες τώρα. Δηλαδή, θα μπορούσαν να πάνε σήμερα το πρωί, απλά επειδή το πρόγραμμα είναι βραδινό, θα ήταν λίγο καταπώνηση μεγαλύτερη, οπότε γι' αυτό και επιλέξανε να φύγουν από χθες. Πάντως είναι ενδεικτικό ότι σήμερα η προπόνηση αλλά και οι συνεντεύξεις τύπου γενικότερα θα μπούμε στο κλίμα του ΠΑΟΚ σε ώρα αγώνα, έτσι. Ναι, δηλαδή ναι. 8 και 4 είναι η προπόνηση της ομάδας. Ένα ξεμούδιασμα θα λέγαμε στο Νταλούς, μια γνωριμία για τους παίκτες με το Νταλούς. Και κατόπιν θα ακούσουμε βεβαίως και θα ακούσετε κι εσείς ζωντανά από τον Λίμπερο 107,4, τον Ράσβαν Λουτσέσκου και τον Φερνάντο Βαρέλα. Νομίζω ότι από τους ποδοσφαιριστές που χάρηκαν ιδιαιτέρως, που βρέθηκε η Μπενφίκα και γενικά η Λισαβόνα στο δρόμο του ΠΑΟΚ, ήταν σίγουρα ο Φερνάντο Βαρέλα. Νομίζω περισσότερο η γυναίκα του. Που ήρθε δεύτερο ταξίδι μετά τη Ρωσία. Είναι αυτό που λέγαμε εκτός αέρα. Πήγε με τα τρίτα παιδιά στη Ρωσία, ήταν εκεί στη Μόσχα. Είχαμε και πολλές άλλες φωτογραφίες στο φινάλε με το Βαρέλα να πανηγυρίζει μαζί με τα παιδιά του. Και τώρα φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από τη Λισαβόνα. Κοίτα, η οικογένεια Βαρέλα. Αν δεν ακολουθήσουν τώρα που δεν έχουν σχολεία, δεν έχουν υποχρεώσεις, πότε θα ακολουθήσουν. Και κάτσε καλά. Να πούμε και στους ομίλους. Καλά, και το χειμώνα δεν τους είναι και πολύ δύσκολο να κάνουν ένα ταξιδάκι. Ελένη, δεν είναι. Από οικονομικής άποψης σίγουρα δεν τους είναι δύσκολο, γιατί εμείς τα είδαμε, τα τσεκάραμε τα εισιτήρια. Δεν είναι για όλα τα γούστα, έτσι. Δεν είναι για όλα τα πορτοφόλια τα συγκεκριμένα. Εγώ είμαι έτοιμη να κάνω κομβική ερώτηση στη Σταύρο Κόλκα, αν θα είναι στη συνέντευξη τύπου των Πορτοφόλων. Γάλλων. Δεν ξέρω τι θα μου απαντήσει. Τι ώρα μιλούν οι Πορτογάλοι? Έχει βγει το πρόγραμμα της Μπενφίκα προς τα έξω, φαντάζομαι, πριν από την συνέντευξη του ΠΑΟΚ και πριν από την προπόνηση. Είναι νωρίτερα, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι επειδή μιλάμε για έναν άψογο επαγγελματία, ότι θα είναι. Αλλά τώρα, αν δεν το ρωτήσουμε τον ίδιο, δεν μπορούμε να είμαστε και 100% σίγουροι. Οπότε θα γίνει αυτή η ερώτηση, Σταύρο, αν θα είναι εκεί. Νομίζω ότι αν γίνει όπως με τη Σπαρτάκ. Επειδή είναι ένα γκρουπ δημοσιογράφων τώρα στη Λισαβόνα, θα κάνουν μια μίνι σύσκεψη, θα επικρατήσει το ότι θα πάνε στο γήπεδο, θα εκνευριστούν μερικοί γιατί θα χαλάσει το πρόγραμμα. Θα χαλάσει το πρόγραμμα. Αλλά θα πάνε όλοι εκεί, ωραία, εντάξει. Εντάξει, δύο μέρες είναι, θα τη δουν τη Λισαβόνα, σήμερα μέχρι το βράδυ, αύριο μέχρι το απόγευμα. Θα βγει μετά στον αέρα και θα του λένε ότι σε έκραζαν τα κορίτσια που άφησες πίσω. Κοίτα.
Δύο ερωτήσεις του έχω. Η μία είναι αυτή. Αν είναι ρομαντική πόλη η Λισαβόνα. Α, ναι, τρεις τότε. Είναι και αυτή. Και πείτε η άλλη μας είναι... αν είναι ρομαντική πόλη η Λισαβόνα. Δηλαδή, εμείς είδαμε τον τίτλο της ΠΑΕΠΑΟΚ και η αλήθεια είναι ότι κοιταχτήκαμε λίγο μεταξύ μας, έτσι. Πόσο ρομαντική να είναι η Λισαβόνα, δηλαδή είσαι ζευγάρι, έχεις το έτερον σου ήμιση, επιλέγεις τη Λισαβόνα. Ξέρω κόσμο που είχε πάει στην Πορτογαλία στο Euro το 4 και τολμούν να πούν πολλοί ότι ήταν η πιο όμορφη πόλη που έχουν επισκεφθεί. Η Λισαβόνα. Ναι, δεν έχω πλησιάσει ποτέ, δεν έχω καμία εικόνα πώς είναι και τι, αλλά έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Ωραία, και η δεύτερη ερώτηση στον Σταύρο. Είναι τι δώρο θα μας φέρει. Αλλά έχω και τέτοιο. Έχω, ρε παιδί μου, έναν τρόπο να τον πιέσω λίγο. Ένα Ανταλούς, μία πόλη, ένα γήπεδο το οποίο θα έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι όπως τουλάχιστον διαβάζουμε από τα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία. Πάνω από 55.000 κόσμος, αγάπη, θα βρίσκεται την Τρίτη το βράδυ στο Ανταλούς. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν οι Πορτογάλοι στα δημοσιεύματά τους. Γενικότερα ο κόσμος της Μπενφίκα έχει αγκαλιάσει την φετινή προσπάθεια της ομάδας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως το παιχνίδι με την Φενέρ, εκεί που η Μπενφίκα πήρε την πρόκριση και βρέθηκε στο δρόμο του ΠΑΟΚ, τα εισιτήρια ξεπέρασαν τις 57.878. Και φαίνεται ότι από την κυκλοφορία των εισιτηρίων και το νούμερο αυτό θα κυμανθεί έτσι σε πολύ ψηλά επίπεδα και για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πάνω από 55.000 κόσμος θα βρεθεί στο γήπεδο θέλοντας να δημιουργήσουν μία ατμόσφαιρα κόλαση, έτσι. Ναι. Για τους Θεσσαλονικείς. Αυτό που φαίνεται γενικότερα από την Βασιλεία και το καταλαβαίνει νομίζω κανείς και λίγο αν δει τον τύπο, λίγο αν δει τις δηλώσεις από πλευράς ομάδων, από τους ανθρώπους της ομάδας και από όλα αυτά, νομίζω καταλαβαίνει ότι το παιχνίδι το περιμένουν και αυτοί με πολύ μεγάλη αγωνία. Ότι είναι υποψιασμένοι. Κρίνει πολλά, έτσι. Μιλάμε για είσοδο, ναι, στους ομίλους του Champions League. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι πάνε στο παιχνίδι με την οτροπία ότι είναι η Μπενφίκα μια έμπειρη ομάδα, μια ομάδα με μεγάλη ιστορία και στην Ευρώπη. Και πάνε απέναντι σε έναν θεωρητικά πιο άπειρο, τέλος πάντων, πάω σε αυτή την διοργάνωση τουλάχιστον. Αντίθετα, από ό,τι εγώ καταλαβαίνω και νομίζω ότι είναι και ξεκάθαρο, είναι ότι πάνε υποψιασμένοι, περιμένουν έναν ΠΑΟΚ δυνατό που έχει πετάξει εκτός δύο καλές ομάδες και δύο ονόματα. Ότι έχει στείλει ένα μήνυμα, έτσι, ένα πρώτο μήνυμα ο ΠΑΟΚ στις αναμετρήσεις με Σπαρτάκ και Βασιλεία, έτσι. Ακριβώς. Και νομίζω για ότι είναι το αυτό τι λέγαμε... ομάδα θα βρει απέναντί του η Μπενφίκα. Αυτό είναι αυτό που λέγαμε και την Παρασκευή μαζί, ότι αυτό λάθος που έκανε η Σπαρτάκ και τι φάνηκε ότι το έκανε. Υπεροψία και στα δύο της παιχνίδια. Ναι, δεν το κάνουν εύκολα πλέον άλλες ομάδες. Και νομίζω ότι είναι ενδεικτικό ότι η Μπενφίκα, η οποία κατά τα ψέματα σε σχέση με τη Σπαρτάκ είναι μια πιο δυνατή ομάδα, ένα πιο δυνατό όνομα. Πιο έμπειρη στην Ευρώπη, έτσι. Δείχνει πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα, έτσι. Και αυτό φαίνεται ακόμα και από το γεγονός ότι βγήκαν άνθρωποι από την διοίκηση της ομάδας και είπαν ότι πριν από τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, αποχώρηση δεν πρόκειται να υπάρξει. Ενώ υπήρχε κινητικότητα προτάσεις για παίκτες της ομάδας, δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν την οποιαδήποτε μεγάλη αλλαγή στο ρόστερ. Αποχώρηση από τους βασικούς παίκτες. Έτσι, δηλαδή θέλουν με την ίδια ομάδα, με το ίδιο σύνολο, με το ίδιο δουλεμένο σύνολο να πορευθούν στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και μετά να δουν τι κινήσεις προλαβαίνουν να κάνουν μέχρι να πέσει η αυλαία της μεταγραφικής περίοδου. Και όχι απλά περίοδου. Και όχι απλά δεν έκαναν, έτσι, δεν πούλησαν, δεν προχώρησαν σε αποχωρήσει παικτών. Πήραν παίκτη. Ναι, ακριβώς. Δανεικό μεν, αλλά απέκτησαν παίκτη. Ενισχύθηκαν στο δεξιάκρο της άμυνας, θα τα δούμε αναλυτικότερα αργότερα. Θα έχουμε και έναν άνθρωπο ειδικό, θα τον χαρακτηρίσω εγώ, του πορτογαλικού πρωταθλήματος, για να μας διαγραφήσει καλύτερα το προφίλ της Μπενφίκα, για το τι είδους ομάδα θα βρει απέναντί του ο ΠΑΟΚ, ποια είναι τα δυνατά σημεία της, ποια είναι τα δύνατα σημεία της και γενικότερα να μπούμε καλύτερα στο κλίμα και στο νόημα της Μπενφίκα. Θα ακούσουμε και Σταύρο Κόλκα, έτσι, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και βεβαίως θα δούμε και τα δημοσιεύματα από την Πορτογαλία για το πώς προσεγγίζει ο τύπος την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, ποιοι θεωρούν ότι είναι οι παίκτες που ενδεχομένως θα παίξουν βασικό ρόλο στην αναμέτρηση, πώς αντιμετωπίζουν τον επαναληπτικό της Τούμπας. Γενικότερα έχουμε πολλά και διάφορα, αλλά έχουμε και αφήξεις στο μπάσκετ. Ναι, εντάξει, τώρα που το λες, επειδή βλέπω κάτι φρέσκο από το μπάσκετ, διαβάζω στο SDNA ότι ο Χαραλαμπόπουλος με τον Παναθηναϊκό πλέον είναι
στο τελευταίο στάδιο των συζητήσεων για τη λύση του συμβολαίου του παίκτη. Κάτι που νομίζω ότι τον ΠΑΟΚ τον ενδιαφέρει. Ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς μας είχε πει και ο Νίκος από την αρχή του καλοκαιριού ότι περίμενε να δει τι θα συνέβαινε στο συγκεκριμένο θέμα. Φυσικά ο Παπαθεοδόρου θέλει τον Χαραλαμπόπουλο. Φυσικά ο Χαραλαμπόπουλος έχει άριστη σχέση με τον τεχνικό του ΠΑΟΚ, κυρίως από την κοινή τους πορεία και στην Εθνική. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο τεχνικός του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι αυτό είναι θετικό για, για το Δικέφαλο. Πιστεύω ότι θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Τώρα το καινούργιο είναι ότι οι δύο πλευρές είναι πλέον πολύ κοντά στην οριστική συμφωνία για τη λύση του συμβολέου. Το τυπικό κομμάτι από ό,τι διαβάζουμε μένει για να βγει το διαζύγιο τέλος πάντων και να μείνει ελεύθερος ο 21χρονος παίκτης και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει στην επόμενη μέρα. Είναι ο Χαραλαμπόπουλος από αυτά τα project που δίνουν έτσι έναν τόνο αισιοδοξίας στην αρχή. Ναι. Θέλεις να τα προσέξεις ιδιαιτέρως, θέλεις να σου πετύχουν πάρα πολύ και τελικά έχουν ένα άδοξο τέλος. Διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες ένα κείμενο για τον Χαραλαμπόπουλο και για το λόγο που οδήγησε τις δύο πλευρές να φτάσουν εδώ και συμφωνώ απόλυτα ότι μερικοί βιάστηκαν να φορτώσουν με ένα τεράστιο βάρος τον παίκτη σε ηλικία 17-18 χρονών. Ότι μπορεί να γίνει ο νέος Διαμαντίδης και ακριβώς, του Παναθηναϊκού. Να το συγκρίνουν με παίκτες που έχουν αφήσει ιστορία, αλλά παίκτες που το έκαναν αυτό το πράγμα σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να συνέβη κάτι άλλο σε αντίστοιχες περιπτώσεις του Χαραλαμπόπουλου. Είναι. Ρε παιδί μου, μπορώ να το παρομοιάσω με του Νίνη την περίπτωση, κάπως έτσι. Που είναι ακόμα εμένα μεγαλύτερο το βάρος. Αλλά είχε διαφορετική τροπή. Αυτό με τον Πέλκα, ο νέος Σκούδας, έτσι, τότε τη χρονιά με Δόνη. Ναι, αλλά και πάλι. Όλο το βάρος, όλη την πίεση που προσπάθησαν να ρίξουν πάνω στο Δημήτρη Πέλκα, στο project που λεγόταν Δημήτρης Πέλκας, παρομοιάζοντάς τον με τον νέο Κούδα, τον νέο παιδί του ΠΑΟΚ και πάει λέγοντας, νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά δεν του τέριαξε καθόλου. Όλη αυτή η πίεση δεν του βγήκε σε καλό. Ξέρεις τι, εγώ νομίζω ότι παίζει ρόλο και η ηλικία σε αυτό. Δηλαδή, ακόμα κι αν είσαι 20-21 χρονών. Μπράβο ρε Αναστασία, το κατάφερες. Μπράβο ρε Αναστασία. Εδώ η Αναστασία μας κάνει αυτό το πράγμα που έχουν τρελαθεί όλοι. Έχουν τρελαθεί δηλαδή τις τελευταίες ημέρες στα social γίνεται ένας πανικός. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, να ξέρετε. Σπάω ναι, δάχτυλα, δεν μπορώ. Αν σπάσετε δάχτυλα, να σταρμπουλήξετε κανένα δάχτυλα, κάντε το Dele Alli Challenge. Το κάνω σε όλο το Instagram. Έχει γίνει μόδα στον ΠΑΟ και έχει γίνει μόδα σε όλες τις ομάδες. Πέλκας, Μιστακίδης, έχουν τρελαθεί με αυτό το πράγμα. Σκοράρουν και πανηγυρίζουν, αλλά Dele Alli Challenge. Μετά το Ice Bucket Challenge έχουμε και τα υπόλοιπα. Και το άλλο που είπες δεν θυμάμαι τι ήταν. Το Kiki Challenge. Το Kiki Challenge, αμπράβο. Εντάξει, επόμενο βήμα να κατεβαίνουν από το πούλμα της αποστολής και να χορεύουν το Kiki Challenge. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν. Και γι' αυτό που λέγαμε το σπάμε τον Χαραλαμπόπουλο για να το κλείσουμε να πάμε και στο πρώτο μας διάλειμμα είναι ότι πραγματικά φάνηκε ότι αυτό το παιδί όταν βιάστηκαν όλοι να το κρίνουν γρήγορα, να το δώσουν αυτό το βάρος, ήταν 16-17 χρονών. Που είναι πολύ διαφορετικό να στο κάνουν αυτό το πράγμα στα 20 από το να στο κάνουν στα 16-17. Έχει διαφορά. Και νομίζω ότι απλά αυτό που του έλειψε του Χαραλαμπόπουλου είναι να του δείξουν εμπιστοσύνη και να του δώσουν ένα ρόλο. Αυτό. Ενώ στον ΠΑΟΚ, αυτό στον χρόνο συνθήκες. Που ήταν εδώ, προσπάθησαν να το κάνουν και ήταν και άτυχος παίζει γιατί είχε και αυτό το τραυματισμό στο ξεκίνημα νομίζω της χρονιάς. Τον κράτησε εκτός. Είχε μερικά σκαμπανεβάσματα τέλος πάντων μέχρι τα Χριστούγεννα κάπου εκεί, αλλά μετά ξεκίνησε σιγά σιγά να μπαίνει και νομίζω ότι αν τώρα που πραγματικά εμείς ρε παιδί μου είναι από ό,τι διαβάζουμε, από ό,τι ακούμε και από τον Νίκο που μας μεταφέρει δεν είμαστε ειδικοί στο μπάσκετ, δεν το έχουμε το καθημερινό την τριβή για να ξέρουμε 100% κάποια πράγματα, αλλά απ' έξω έτσι όπως το βλέπουμε πιστεύω ότι ένας Χαραλαμπόπουλος στο φετινό ΠΑΟΚ θα ήταν πολύ καλός. Είπες πολύ ωραία κουβέντα ότι όταν ήρθες στον ΠΑΟΚ ένιωσε αυτή τη ζεστασιά, αν θέλεις, αυτή την περίθαλψη, αυτή τη φιλοσοφία που διέπει τον ΠΑΟΚ στο να κάνει κομμάτι του ναι. συλλόγου την μεταγραφή, τον παίκτη που έρχεται. Είναι και οι συνθήκες νομίζω που παίζουν ρόλο. Φυσικά. Δηλαδή όταν σου φορτώνουν τέτοια πίεση, τέτοιο άγχος, να πρέπει να αποδείξεις, να ξέρεις ότι είσαι το επόμενο project το οποίο μπαίνει στην ίδια πρόταση με το Διαμαντίδη, καταλαβαίνεις και εσύ ότι οι συνθήκες δεν ευνοούν στο να παίξεις ελεύθερα, να απελευθερωθείς, να έχεις αυτοπεποίθηση, να χτίσεις ψυχολογία στο παιχνίδι σου. Τέλος πάντων, απλά η περίπτωση Χαραλαμπόπουλου είναι μία από τις πολλές που αφορούν έτσι νεαρούς αθλητές, νεαρούς παίκτες και βλέπουμε έτσι στην πορεία των χρόνων το πώς εξελίσσονται και ποια λάθη διαχείρισης γίνονται ενδεχομένως από όλες τις πλευρές. Λοιπόν,
να την κλείσουμε την παρένθεση με τον Χαραλαμπόπουλο. Ούτως ή άλλως στον ΠΑΟΚ έχουμε άλλες αφήξεις Αμερικανών. Μου ήρθε με σκουφάκι ο άλλος. Δηλαδή, μετά τον πίξερ να φοράει το εσωτερικό μας, ήρθε με το σκουφάκι στους 35 βαθμούς. Δεν ξέρω. Επειδή έβγαλε και βίντεο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όντως βγήκε κανονικά με το μακριμάνικο και με το σκουφάκι. Μπορεί να ήταν διαφορετικό. Να ήταν σκουφάκι που είναι για στυλ, όχι. Και μετά που έβαλε την φανέλα του ΠΑΟΚ τα σπρώμαυρα, το κοντομάνικο δεν το έβγαλε το σκουφάκι. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι για κάτι τέτοιο. Θα το επεξεργαστούμε. Ήθελα να το γράψω ότι. Θα το επεξεργαστούμε. Το σκουφάκι που έκλεψε τις εντυπώσεις. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα σιγά σιγά στην πορεία της εκπομπής. Θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Mm-hmm. Θα επιστρέψουμε, νομίζω, με Σταύρο Κόλκα τώρα να συνοηθούμε λίγο. Λογικά αυτόν έχουμε. Πού βρίσκεται, ξύπνησε. Καλά, κάτι τώρα έχει γίνει. Καλό πρωινό έχει το ξενοδοχείο. Γίνει πρωινό τύπο ο Σταύρο Κόλκα τώρα. Εδώ είναι και ξυπνάει 8 η ώρα το πρωί. Ναι, αλλά δεν έχει που δω, παλιά δεν έχει του στέλναμε μήνυμα 11 η ώρα και ψηλιαζόμαστε λίγο και τώρα μα ξυπνάει ο Σταύρο. Δηλαδή αυτά τα μηνύματα στο chat 8:30 και 8:30 το πρωί. Και μας λίγο, ξυπνάει και ευχάριστα, έτσι. Μου γυρνάει λίγο το μυαλό, εντάξει. Okay. Εδώ είμαστε με Αγάπη Γαβριλίδου, Ελένη Μπούντου και σε πολύ λίγο φαντάζομαι και Σταύρο Κόλκα από την Πορτογαλία. Πάω 24 ακούτε ζωντανά μέχρι και τις 2 και Αγάπη θα σε πάω σε μια πόλη με γοητευτικό παρελθόν, ιστορία μακρά και ζωντάνια νεανική, σε μια πόλη με μια άβρα ξεχωριστή, στην παλαιότερη πόλη της Δυτικής Ευρώπης. Είπαμε σε μια πόλη ρομαντική, Ελένη. Εκεί πρέπει να εστιάσεις. Ρομαντική πόλη. Έτσι, και νομίζω ότι και η φωτογραφία αυτή που επέλεξαν στο site της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι ενδεικτική. Έτσι. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο και δεν χωράει αμφιβολία είναι ότι οι Πορτογάλοι έχουν διαβάσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έχουν διαβάσει πάρα πολύ καλά τον ΠΑΟΚ του Ράσβαν Λουτσέσκου και στην παρουσίαση έτσι, της ομάδας του Δικεφάλου αναγράφουν χαρακτηριστικά ότι ο κίνδυνος έρχεται από την Θεσσαλονίκη. Η Μπενφίκα θα βρει στο δρόμο της την ελληνική ομάδα η οποία ξεκίνησε την πορεία της από τον δεύτερο προκριματικό γύρο βεβαίως από τις 26 Ιουλίου. Έχουμε δώσει αρκετά παιχνίδια, έτσι. Έχει περάσει αρκετό καιρό με το καλό σκεφτεί. Κάθε ήδη εβδομάδα και παιχνίδι. Αυτό σκεφτόμουν το πρωί. Ήδη είναι σαν να έχουμε ένα μήνα έτσι γεμάτο πρωταθλήματο, ρε παιδί μου. Γιατί τα παιχνίδια συνεχόμενα και είχαμε κάθε εβδομάδα. Ήταν σαν πρωτάθλημα. Ήταν, είπαμε, από την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου δεν έχει σταματήσει ο ΠΑΟΚ να δίνει αγώνες. Προετοιμασία, συνεντεύξεις, επίσημο παιχνίδι κάθε εβδομάδα. 4 παιχνίδια μέχρι στιγμής. Έχει βεβαίως ξεκινήσει την πορεία της από τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Απέκλεισε κατά σειρά Βασιλεία και Σπαρτάκ Μόσχας. Και βεβαίως έρχεται στη Λισαβόνα για το reunion με την Μπενφίκα μετά από 4 χρόνια. Σίγουρα, όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, τίποτα δεν είναι ίδιο για τις δύο ομάδες, ούτε για τον ΠΑΟΚ, ούτε για την Μπενφίκα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με αρκετούς ξένους ποδοσφαιριστές. Έχει ένα ρόστερ το οποίο βασίζεται σε μία μίξη νέων και έμπειρων ποδοσφαιριστών. Σαφώς το τιμόνι της ομάδας βεβαίως βρίσκεται ο γιος του διάσημου, όπως αναφέρουν, Ρουμάνου τεχνικού, Μίρτσεα Λουτσέσκου. Μιλάμε για ένα ρόστερ 28 παιχτών με μέσο όρο ηλικίας. Θυμάσαι, αγάπη, έχεις βγάλει. Μέσο όρο Μπενφίκα. Όχι, ΠΑΟΚ. Α, ΠΑΟΚ. Πόσο να είναι εσύ. Δεν ξέρω, δεν το έχω ακριβώς. 26,93. Φέτος βεβαίως ήρθαν οι Χατσερίδης, Βέρμπλουμ, Ακπομ, Ζαμπά, ενώ αντίθετα αποχώρησαν Μακ και Τζάλμα Κάμπος που απέφεραν 10 γκολ την περασμένη χρονιά. Στο αγωνιστικό επίπεδο, στο τακτικό επίπεδο της ανάγνωσης του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ, οι Πορτογάλοι αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια ότι είναι μια ομάδα που του αρέσει να κρατάει την μπάλα, έχει κατοχή 50% με δυνατές ευρωπαϊκές ομάδες, όπως είναι βεβαίως η Σπαρτάκ και η Βασιλεία, και γενικότερα παρουσιάζουν μία άνεση στο παιχνίδι τους. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει διαδρόμους στο παιχνίδι χρησιμοποιώντας τους Βιερίνια και Μάτος. Κάτι το οποίο δεν διάβασε καλά ο Μάσιμο Καρέρα στο παιχνίδι της Τούμπας. Το έχουν διαβάσει εξαιρετικά οι Πορτογάλοι, οι οποίοι βεβαίως έχουν ως σημείο αναφοράς τα πλάγια back του ΠΑΟΚ και στο πόσο βοηθούν στη δημιουργία του παιχνιδιού, στην επιθετική ανάπτυξη του ΠΑΟΚ με τα ανεβάσματά τους από τα δεξιά και τα αριστερά. Βεβαίως στο κέντρο ξεχωρίζουν οι Κάνιας, Μαωρίσιο, Πέλκας, Ελ Καντουρί και Λιμιός, οι οποίοι απελευθερώνουν την φαντασία και βεβαίως οι ποδοσφαιριστές αυτοί έχουν ως στόχο ποιον άλλον, τον Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς.
έναν ψηλό, δυνατό επιθετικό που βρίσκει εύκολα τον γκολ με τα πόδια ή το κεφάλι. Έτσι, μάλιστα χαρακτηρίζουν τον ΠΑΟΚ ως φαβορή για τους τίτλους. Είναι πάντα το φαβορή για το πρωτάθλημα, όπως συμβαίνει και φέτος στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεν έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα για περισσότερα από 30 χρόνια. Νομίζω ότι είναι λεπτομερέστατη η ανάλυση και η ανάγνωση των Πορτογάλων στο παιχνίδι του δικεφάλου. Στέκονται στους ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως θα κάνουν τη ζημιά, σαφώς στα πλάγια μπακ και σε παίκτες στο κέντρο και μπροστά, που βάζουν φαντασία στο παιχνίδι τους, που έχουν ωραίες ατομικές εμπνεύσεις, και όλοι αυτοί βεβαίως έχουν ως στόχο τον Πρίγιοβιτς, που είναι η επιθετική αιχμή της ομάδας του δικεφάλου. Μία ομάδα που προχώρησε σε 5 μεταγραφές, έτσι αποχώρησαν 2, βεβαίως μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και ένα μίνι ξεσκαρτάρισμα. Ναι. Με τους δανεικούς σκέπεται και συνέχεια. Θα τα δώσουμε και αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Μία ομάδα με άνεση, μία ομάδα που αρέσκεται στο επιθετικό ποδόσφαιρο όταν βρει ανοιχτό γήπεδο, και σαφώς μία ομάδα η οποία δεν περιμένει τον αντίπαλο να δημιουργήσει παιχνίδι και να δείξει απειλητικές διαθέσεις. Το είδαμε και στην Βασιλεία, το είδαμε και στην Σπαρτάκ Μόσχας, παρά το 0-0, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ είχε σωρή ευκαιριών για να σκοτώσει τον αντίπαλο του. Αυτή λοιπόν είναι έτσι μια επίσημη ανάγνωση των Πορτογάλων. Διαβασμένοι και οι Πορτογάλοι. Οι οποίοι έριξαν μεγάλο βάρος στο γεγονός ότι ταξιδεύει ο Βιερίνια, επιστρέφει ο Βιερίνια στην Λισαβόνα, αλλά και στην απουσία του Ελ Καντουρί. Ο Ελ Καντουρί, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή του δικεφάλου, έμεινε εκτός, καθώς δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε αυτό το οστικό είδημα. Πώς το λένε αυτό, το ιατρικό δελτίο. Οστικό είδημα. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ότι είναι το καλύτερο, το καλύτερο δυνατό μάλλον για τον ΠΑΟΚ, το γεγονός ότι πάει έτσι με όλες τις δυνάμεις στην Πορτογαλία. Ο Ελ Καντουρί μένει εδώ, αλλά νομίζω ότι είναι και η λύση στη θέση του αρκετές. Γι' αυτό ίσως ήταν και ένας λόγος που δεν έτσι ήθελαν να ρισκάρουν κάτι για τον Μαρακινό. Από τη στιγμή που την επόμενη εβδομάδα υπάρχει και ο επαναληπτικός, το Σάββατο υπάρχει και ο αγώνας πρωταθλήματος, και να δουν ανάλογα πώς θα είναι. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά ο Καντουρί εδώ φαίνεται πόσο άτυχος είναι για ακόμη μία φορά. Από ένα νομίζω ότι θέμα... δεν το έχει πάει καθόλου καλά η σεζόν, έτσι όπως ξεκίνησε. Τώρα ναι, δηλαδή από ένα χτύπημα που έφαγε πάρα πολύ ξύλο, νομίζω, ο Ελ Καντουρί. Κοίταξε, στο δεύτερο μάτς στην Ρωσία. Ο Πρίγιοβιτς, που δεν το λες μανούρα, δεν το λες ότι θα μπει σε μια έτσι διαμάχη των ποδοσφαιριστών ή θα πάει να υψώσει ανάστημα έφαγε πάρα πολύ ξύλο. Έφαγε πάρα πολύ ξύλο και μάλιστα μπήκε και ο Πρίγιοβιτς σε μια φάση που είχε δεχτεί ένα πολύ σκληρό χτύπημα ο Ελ Καντουρί, και γι' αυτό κιόλας αποκόμισε με ένα πρόβλημα τραυματισμού από την Μόσχα που τον ταλαιπώρησε όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά νομίζω ότι φαινόταν το θέμα με τον Μαροκινό, γιατί όταν μία μέρα πριν ο ΠΑΟΚ πετάξει για τη Λισαβόνα και από το ιατρικό δελτίο και από το προπονητικό δελτίο βγαίνει ότι είναι στο γυμναστήριο και ακολουθεί πρόγραμμα υποθεραπείας, είναι πολύ δύσκολο για ένα ποδοσφαιριστή να μπει στα κομμάτια τακτικής, να μπει στο κομμάτι του συνόλου για να είναι απόλυτα έτοιμος στο παιχνίδι της Τρίτης σε 2-24 ώρες. Κοίτα, αυτό το είδες στην περίπτωση του Μπίσεσβαρ, ο οποίος δεν πιέστηκε σε κανένα σημείο για να μπει στους αγώνες. Το είδες στην περίπτωση του Βιερίνια, ο οποίος βέβαια είναι και άλλη εμπειρία και άλλος ο ρόλος του μέσα στην ομάδα, αλλά και αυτός δεν πιέστηκε στο 100% για να παίξει. Και νομίζω ότι είναι γενικότερα μια συνειδητή στρατηγική αυτή από τον ΠΑΟΚ, όπου δεν θέλουν να ρισκάρουν σε αυτό το σημείο κάποια υποτροπή ή τέλος πάντων το οτιδήποτε και τον κάθε παίκτη, από τη στιγμή που υπάρχουν σημαντικοί αγώνες ο ένας με τον άλλον, από τη στιγμή που ξεκινάει το πρωτάθλημα και από τη στιγμή που υπάρχουν και λύσεις. Γιατί εντάξει, αν στην περίπτωση του Βιερίνια η λύση ήταν να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα στην άμυνα γενικότερα, να πάει ο Κρέσπο αριστερά, ο Χατσερίδης δίπλα στο Βαρέλα, στην περίπτωση του Ελ Καντουρί ή του Μπίσεσβαρ πιο πριν, στους προηγούμενους αγώνες, νομίζω ότι και οι επιλογές είναι περισσότερες. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για τρεις που διεκδικούν τη θέση και ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το 100% ποιος θα είναι τελικά. Μιλάμε για Ζαμπά, Ουάρντα και Μπίσεσβαρ, ναι. Οπότε η επιλογή νομίζω ότι έχει να κάνει ξεκάθαρα με το ποιο θα θεωρήσει ο Λουτσέσκου ότι
ποιον από τους τρεις θέλει να δει μέσα στον αγώνα, ποιος είναι πιο έτοιμος, ποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση, ποιος κουμπώνει καλύτερα σε αυτό που θέλει να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ αύριο το βράδυ στην Λισαβόνα. Και από εκεί και πέρα και στον πάγκο, σκέψου λίγο τι ονόματα θα βρίσκονται αύριο στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Έτσι θα βρίσκεται ένας Χατσερίδης για την άμυνα. Θα βρίσκονται στο κέντρο, θα βρίσκεται ο Σάκοφ, ο οποίος έχουμε δει ότι πάντα όποτε μπαίνει είναι. Όταν φωνάζει πρέπει να ηρεμήσει είναι το παιχνίδι, έτσι να παίξει έτσι ένα πιο στρωτό καλά, και ήρεμο παιχνίδι. Ξέρει πολύ καλά να κάνει αυτό που θέλει ο προπονητής του από αυτόν. Έτσι, αυτό έχει κάνει μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα και μεσοπιθετικά θα είναι ο Ακπομ, θα είναι ανάλογα με τις επιλογές που θα υπάρχουν για τα αριστερά. Ζαμπάβης, παραδεχομένως. Στον πάγκο, ναι. Νομίζω... Αν δώσουμε το προβάδισμα σε Ward, έτσι. Είναι λίγο... Είναι λίγο ρίσκο, νομίζω, να το ξεκινήσει στον Όχι, Αιγύπτιο. Όχι, είναι ρίσκο να κάνουμε οποιαδήποτε εκτίμηση από τη στιγμή που στις δύο προπονήσεις εδώ πέρα το Σαββατοκύριακο ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό δεν δόθηκε, γιατί άλλαζαν συνεχώς στο πλαίσιο των δοκιμών, στην τακτική, τα πρόσωπα στα αριστερά. Είναι αυτό που είπες, ότι δεν βρίσκεται με το μαχαίρι στο λαιμό ο Λουτσέσκου για να βρει τον αντικαταστάτη του Ελκαντουρί. Έτσι κι αλλιώς, ο Λουτσέσκου... Δεν υπήρχε κανένας λόγος βιασύνης για να προλάβει και να είναι έτοιμος ο Μαροκινός στο μάτς του Νταλούς. Οπότε από εκεί και πέρα υπάρχουν τρεις λύσεις. Θα δει ποιος είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ποιος ψυχολογικά το πιστεύει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είναι και μια κίνηση τακτικής του Λουτσέσκου μέχρι την τελευταία στιγμή. Ναι, μεν να δίνει το προβάδισμα σε έναν παίκτη, αλλά να του έχει όλους σε ετοιμότητα και σε γρήγορση. Ο Λουτσέσκου δεν είναι προπονητής που, που θα κάνει την ξεκάθαρη τη δοκιμή πριν από τους αγώνες που θα είναι οι 11 οι σίγουροι. Εντάξει, προφανώς στον ΠΑΟΚ υπάρχει ένας κορμός, δεν είναι μεγάλη διαφοροποίηση. Τώρα, κατά ψέματα, δεν περιμένουμε να δούμε στην άμυνα π.χ. διαφορετικά πρόσωπα ή στο κέντρο. Αλλά πάντα, μεγάλη έκπληξη, αυτό, έτσι. Πάντα αυτό που ξέρουμε από τον Λουτσέσκου όσο είναι στον ΠΑΟΚ από πέρσι είναι ότι στις δοκιμές, στην μία ή δύο θέσεις που θα παίζουν σε κάθε αγώνα, μία με δύο είναι στο μέσο όρο. Γενικότερα στους αγώνες, εκεί συνηθίζει λίγο να τους κρατάει όλους μέχρι το τέλος το 100%, να μην θεωρεί κανένας δεδομένο ότι θα παίξει, μεσοπιθετικά τουλάχιστον, και στο τέλος να κάνει την καλύτερη του επιλογή με βάση κυρίως από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα την ετοιμότητα και την κατάσταση του κάθε παίκτη. Ναι. Οπότε γι' αυτό νομίζω ότι και τώρα προτίμησε να κάνει αυτό το πράγμα στη Θεσσαλονίκη, να τους έχει όλους στο 100%, να τους αλλάζει, να τους δοκιμάζει στο πλαίσιο της τακτικής και όλους. Και να μοιράζει το χρόνο των προπονήσεων και στους τρεις, προκειμένου αυτό. Να μην δώσει σε κάποιον σήμερα την εντύπωση ότι θα πάρει φανέλα βασικού στο μάτς του Νταλούς, έτσι. Σήμερα δεν νομίζω ότι περιμένουμε να, έτσι κι αλλιώς, να δούμε κάποια δοκιμή στην Λισαβόνα. Έτσι κι αλλιώς η προπόνηση θα είναι ανοιχτή για ένα τέταρτο, οπότε εκεί ειδικά δεν πρόκειται να φανερώσει κάτι. Η τελευταία προπόνηση, ειδικά όταν γίνεται εκτός έδρας και πριν από ένα 24ωρο πριν τη σέντρα του παιχνιδιού, είναι περισσότερο εξεμούδιασμα, Δεν είναι τόσο αυτό, γιατί και στο πρωτάθλημα η τελευταία προπόνηση δείχνει πράγματα. Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις προπονήσεις ειδικά είναι τόσοι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω από την προπόνηση, πέρα από τους δημοσιογράφους. Αν βγάλει τους δημοσιογράφους, έχει ζήσει και εσύ πώς είναι, που υπάρχουν 100 άτομα μέσα στο γήπεδο. Είναι άνθρωποι που έχουν συνοδεύσει. Δεν είναι εύκολο να κάνεις μια προπόνηση στο 100% όπως τα έκανες εδώ. Και να δουλέψεις τακτική, τι θέλεις πριν από το παιχνίδι. Γι' αυτό λέω ότι είναι περισσότερο γνωριμία με το γήπεδο, περισσότερο εξεμούδιασμα και αν θέλετε μια πρώτη ανάγνωση για τους ποδοσφαιριστές, τι ζητάει ο προπονητής μέσα στο συγκεκριμένο γήπεδο. Θα δούμε σήμερα στις 8 και 4 ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στο γήπεδο της Μπενφίκα. Έτσι, προπόνηση η οποία ολοκληρώνει την προετοιμασία. Δεν υπάρχουν, ούτε ο Βέρμπλουμ ταξίδεψε βεβαίως να πούμε στην Πορτογαλία. Ναι, ακριβώς, γιατί υπήρχαν και γι' αυτό διάφορες ερωτήσεις τις προηγούμενες ημέρες, αλλά είναι αυτό που λέγαμε πάλι μαζί, είναι ότι... Είναι πάρα πολύ νωρίς για τον Βέρμπλουμ. Δεν νομίζω έτσι ότι περίμεναν, ότι δίναμε μάλλον, μπορούσαμε να δώσουμε πολλές πιθανότητες να ταξιδέψει ο Βέρμπλουμ εκεί, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει δύο προπονήσεις τρεις στα πόδια του αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι. Σε όσο καλή κατάσταση και αν είναι ο ποδοσφαιριστής, έτσι, που ήταν στο γυμναστήριο ο Βέρμπλουμ, που έκανε ατομικό, όσο στεγνός και να είναι, θέλει χρόνο για να μπει στη φιλοσοφία του Λουτσέσκου, για να ενταχθεί στο σύνολο και αυτή είναι και μια τακτική και του προπονητή. Επίσης, νομίζω ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την κατάσταση του ίδιου, έχει να κάνει και με το πώς θα το αντιληφθούν όλο αυτό και οι υπόλοιποι παίκτες, έτσι, γιατί εδώ έχουμε μια ομάδα που έχει πάρει δύο προκρίσεις. Είναι το balance που λέμε, οι ισορροπίες. Αυτό φαίνεται στην πράξη εδώ και μάλιστα νομίζω ότι είναι και απόλυτο λογικό, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που έχει φέρει δύο μεγάλες προκρίσεις και θέλεις ένα συγκεκριμένο να... group το οποίο έχει δουλέψει μαζί, έχει πανηγυρίσει μαζί, έχει τρέξει μαζί,
έχει υδρώσει μαζί αυτοί, για τις δύο προκρίσεις. Αυτοί τα έχουν καταφέρει αυτά τα πράγματα και αυτοί έχουν οδηγήσει τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να διεκδικεί την είσοδο στους ομίλους. Και ξαφνικά θα ήταν πολύ άσχημο σε ένα παιχνίδι με έναν ποδοσφαιριστή που ήρθε πριν από 3-4 ημέρες να μπει, να βγει ο ένας για να του πάρει την θέση το νέο μεταγραφικό απόκτημα. Είναι όλα θέμα ισορροπιών και νομίζω ότι ο Λουτσέσκου καλά κάνει και έχει μια τέτοια φιλοσοφία και το διαχειρίζεται τόσο προσεκτικά το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί εντάξει, όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίζουν. Έτσι είναι η κλασική απάντηση που θα σας δώσουν όλοι. Οπότε σίγουρα είναι άσχημο να δίνετε μια τέτοια εντύπωση ότι ήρθε ο νέος, τον οποίον πάλευαν και περίμεναν τόσο καιρό και ξαφνικά βρισκόμαστε εκτός ενδεκάδας. Και μιας που έλεγες τώρα για το αφιέρωμα της Μπενφίκα για τον ΠΑΟΚ, υπάρχουν φυσικά και διάφορες δηλώσεις όλες τις τελευταίες ημέρες γύρω από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει, δεν βγήκαν ακόμη ηθοποιοί, Πορτογάλοι. Νομίζω ότι αυτό το οποίο τραγουδιστές με τη Σπαρτάκ ή κάτι τέτοιο. Δεν θα το ξαναζήσουμε, έτσι. Ναι, ναι, να βγαίνει τώρα ο μεγαλύτερος Ρώσος ηθοποιός. Εντάξει, δηλαδή, σε παρακαλώ. Η ορχήστρα της Ρωσίας, ο μαέστρος της ορχήστρας. Να κάνει τώρα δηλώσεις για το παιχνίδι. Σαν να βγαίνει ο Νίκος Βέρτης εδώ πέρα και να κάνει δηλώσεις για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Όλα, βέβαια. Ναι. Ο Βέρτης, που ήταν και στην Τούμπα στα παιχνίδια και στα δύο και στη Βασιλεία και στη Σπαρτάκ, οπότε. Γουρλής ο Νίκος. Να τον καλέσουμε και την επόμενη εβδομάδα. Τα γούρια έχουν κλειδώσει Μίρτσα Λουτσέσκου στο εξωτερικό. Και μαζί Νίκος με Βέρτης εδώ. Επαναληπτικό. Και Νίκος Βέρτης εδώ. Κοίτα, συνεχίζει τις εμφανίσεις του. Φυσικά, γι' αυτό το λέμε. Σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, οπότε θα είναι εδώ και την ερχόμενη εβδομάδα. Άρα, Νίκο μου, σε περιμένω. 10 η ώρα, Τετάρτη βράδυ, Τούμπας. Μια χαρά. Παρασκευή εμφανίζεται έτσι κι αλλιώς. Έλα από Τετάρτη, έλα και στην Τούμπα. Μια χαρά γούρι μας έχεις φέρει μέχρι τώρα. Έλα και πήγαινε Χαλκιδική. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τι λέει το ΠΑΟΚ Τσάκι αυτό λοιπόν, το άρρωστο, που είναι και Μπενφίκα άρρωστο. Έτσι, είναι το λέει κιόλας, δύο ομάδες, μια καρδιά. Το λέει κιόλας και ο ίδιος και. Νομίζω ότι ο Μιγγέλ Βίτορ τουλάχιστον δικαιούται να μιλάει για αυτούς τους αγώνες. Έχει να πει πράγματα για αυτούς τους αγώνες. Έχει αγωνιστεί και στις δύο ομάδες. Είναι Πορτογάλος, ξέρει καλά την Μπενφίκα. Παρακολουθεί πολύ στενά την Μπενφίκα, παρακολουθεί πάρα πολύ στενά και τον ΠΑΟΚ και τα όσα έγιναν πέρσι. Καλά, οικογενειακός, κοντά στις οικογενειακός νομίζω η οικογένεια Βίτορ είναι περίπτωση η οικογένεια ΜΑΚ. Έχει δεθεί με την Ελλάδα, δεν είναι τυχαίο ότι μετά από τόσο καιρό που έχουν φύγει πάρα από εδώ. Πάρα πολύ αξιόλογη οικογένεια. Ναι, και ηθική, η σύζυγος ειδικά ήρεμη, είναι, νομίζω ότι έχει αποδείξει αυτό το πράγμα σε στιγμές που έκαιγαν και που άλλοι στη θέση τους δεν θα είχαν αυτήν τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο που ενήργησαν εκείνο το διάστημα, ωραία. Χωρίς ποτέ να δώσουν δικαιώματα. Για ακριβώς. Να πάμε λοιπόν στις μίλησε δηλώσεις. Λοιπόν και ο Μιγγέλ Βίτορ στην Πορτογαλία. Είναι ακόμη στο Ισραήλ. Ναι, ναι. Στην Μπερσεβά. Πέρσι ταμπλούχος ο Μιγγέλ Βίτορ, το θυμήθηκα τώρα πριν που έψαχνα και κάτι. Και με πολύ μεγάλο παιχνίδι ο Μιγγέλ Βίτορ στην Ίντερ πέρσι. Γενικά ήταν από τα βαριά χαρτιά των Ισραηλινών πέρσι. Με γεμάτη σεζόν, πολλούς αγώνες σε Ευρώπη, Ισραήλ. Εντάξει, τα σήκωσαν όλα έτσι κι αλλιώς. Δεν άφησαν κάτι. Μπήκε και κούμπωσε καλά. Ναι, ναι. Ήταν μια απόλυτα πετυχημένη χρονιά. Μίλησε λοιπόν ο Βίτερ για το συγκεκριμένο παιχνίδι, για το σημερινό. Και γενικότερα μάλλον για το ζευγάρι του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα. Εντάξει, είπε ότι στα χαρτιά, με μια πρώτη ανάγνωση, η Μπενφίκα μοιάζει να έχει το πάνω χέρι, να είναι το φαβορί. Αλλά είπε ουσιαστικά ότι η Μπενφίκα είναι η έμπειρη ομάδα που ξέρει και έχει ζήσει πολύ καλά το Champions League όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει την ποιότητα αυτή τη στιγμή, με έναν Πρίγιοβιτς καυτό στην κορυφή, ουσιαστικά να είναι το δυνατό του χαρτί. Και μια τεράστια δίψα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να μπει η ομάδα για πρώτη φορά στους ομίλους του Champions League. Ο Βίτορ είπε ότι περιμένει ένα παιχνίδι ισορροπημένο, νομίζω όπως όλοι, με την Μπενφίκα να έχει τον πρώτο λόγο από το ξεκίνημα, να κοιτάξει έτσι να έχει την κατοχή και τον ΠΑΟΚ να σιγά σταδιακά να προσπαθεί έτσι να κερδίσει μέτρα, να, γιατί όχι να μην είναι και κυρίαρχος και να χτυπήσει, είπε, στην κόντρα ένα πράγμα όπου ο ΠΑΟΚ ξέρει να το κάνει καλά, έχει τους παίκτες πλέον για να το κάνει και είπε ότι με τον Μπρίγιοβιτς στην κορυφή και με τους παίκτες που έχει από γύρω του μπορεί να κάνει κάτι καλό στη Λισαβόνα. Για το Βίτορ αυτό που μετράει ένα σε πρώτη φάση. Ένα πρώτο βήμα, έτσι. Ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε και το είπε δύο φορές στη συνέντευξή του, ότι η Μπενφίκα θα προσπαθήσει να πάρει ένα σκορ καλό
αύριο το βράδυ, γιατί στον επαναληπτικό στην Τούμπα τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά και πολύ πιο δύσκολα για αυτήν. Και αυτό είπε και το κλειδί. Το Νούνο Γκόμες. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα, το τονίζουν. Όλα εκεί ναι, δηλαδή εστιάζω στο αυριανό, γιατί ξέρουν ότι η Ρεβάν θα είναι πολύ πιο δύσκολη εδώ πέρα στην Τούμπα. Και ο θρύλος της Μπενφίκα, ο Νούνο Γκόμες, που είναι ένατος στις συμμετοχές με πόσα τέρματα στην πλάτη του. Είπε αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι θα πρέπει η Μπενφίκα να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι το πρώτο παιχνίδι είναι στον Ταλούς. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα μπει με μία διάθεση να πάει το παιχνίδι, έχοντας εξασφαλίσει ένα θετικό αποτέλεσμα στο μάτς της Τρίτης, να πάει το παιχνίδι στην Τούμπα. Στην Τούμπα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Μπενφίκα. Έχει ζήσει και ο ίδιος την ατμόσφαιρα της Τούμπας, μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την Τούμπα και γνωρίζει πόσο δύσκολο θα είναι για την Μπενφίκα να αλλάξει ενδεχομένως τις ισορροπίες στον επαναληπτικό. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο παιχνίδι είναι πολύ κρίσιμο και για τις δύο ομάδες, για το πώς θα διαχειριστούν το μάτς και βεβαίως το αποτέλεσμα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο με φόντο τον επαναληπτικό όσο αναφορικά με την έδρα του ΠΑΟΚ, έτσι, αναφορικά με το γήπεδο της Τούμπας και πώς λειτουργεί βεβαίως η συγκεκριμένη ατμόσφαιρα στις δύο ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι η παράδοση δεν είναι με το μέρος του δικεφάλου όταν ο επαναληπτικός είναι στο γήπεδο της Τούμπας, αλλά θα μου πεις φέτος έχουν σπάσει αρκετές παραδόσεις. Παραδόσεις είναι για να σπάνε. Ακριβώς. Και καλό θα είναι να υπάρξει και συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα που μας κάνει νόημα και η Αναστασία. Πάμε, γιατί εδώ πέρα θα έρθει να μας βγάλει έξω με το ζόρι. Λοιπόν, ναι. Και επιστρέφουμε και με Σταύρο Κόλκα για πολλά περισσότερα από Λισαβόνα. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε με Σταύρο Κόλκα ζωντανά από την ρομαντική πόλη, έτσι, από τη Λισαβόνα. Πάμε και ερχόμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 με Ελένη Μπούντου και Αγάπη Γαβριλίδου και σήμερα. Έτσι θα πάμε μέχρι και την Τετάρτη. Σας προετοιμάζουμε, ρε παιδί μου, το ξέρετε. Έτσι θα πάμε, εδώ θα είμαστε. Δίδυμο γυναικείο. Και με Αναστασία στην ηχοληψία και στην επιλογή της μουσικής, η οποία νομίζω ότι έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, τι έχετε να πείτε, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτή η μουσική στην Θεσσαλονίκη δύσκολα να ακουστεί. Να βάλουμε και έναν άντρα στην παρέα μας όμως. Και ποιον. Και τι άντρα και ποιον θα βάλουμε στην παρέα μας. Περίμενε, πριν το βάλουμε να πούμε ότι είμαστε μαζί. Εδώ πέρα παρέα μας είναι και η στοίχημα.gr. Μια στοίχημα.gr η οποία έχει και πάλι άπειρες επιλογές, τα λέγαμε και πριν, και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα και για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Το επόμενο τριήμερο νομίζω οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Είναι ευκαιρία να κερδίσετε, ρε παιδιά, γιατί πήγατε έτσι διακοπές, ξοδέψατε. Στοίχημα είναι εδώ. Αυτά που βγάλατε από το Μουντιάλ να τα φάγατε. Βέβαια, εμένα προσωπικά, από τότε που με μίλησε ο Σταύρος Κόλκας στον αέρα, έχω να σταυρώσω ευρώ. Νομίζω από τότε. Τίποτα, παιδί μου. Όλα τα στοιχήματα λειτουργούν υπέρ του. Κάτι δεν πάει καλά. Με μίλησε και μου το αδιέλυσε όλα, αλλά τέλος πάντων τον έχουμε εδώ, Σταυρό. Θα πάμε σε βονά. Και σε δύο λεπτάκια, στην παρέα μας, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εκμεταλλευτείτε τα προνομιακά πακέτα της Αναδομό ανακαίνησης μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης και τους καλύτερους τεχνικούς και βεβαίως μια οργανωμένη ομάδα πίσω από την Αναδομό, επισκεφτείτε το site της εταιρείας www.anadomo-ανακαίνηση.gr αλλά και το Facebook για να δείτε ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων και έχουμε Σταύρο Κόλκα. Θα πάμε στην πιο ρομαντική πόλη, Σταύρο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι φωνή είναι αυτή η ρεσή. Καλησπέρα και καλή διασκέδαση να έχετε. Καλημέρα λέμε εδώ πέρα γιατί είναι δύο ώρες πίσω. Συγγνώμη ρε Σταύρο, συγγνώμη. Συγγνώμη ρε Σταύρο. Αυτά τα λένε οι πολύ ταξιδεμένοι, Σταύρο. Πολύ ωραίο αυτό. Βγαίνει και σεντρικό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο. Είσαι ήδη στους δρόμους δηλαδή, αυτό μας λες. Ναι, είμαστε στους δρόμους ήδη. Έτσι, από νωρίς. Από νωρίς, τίποτα. Δίνουμε τη μάχη της ενημέρωσης. Αυτό, ναι, βεβαίως. Αυτό, ναι. Γελάνε όλοι. Ναι. Σταύρο, ρωτάει ο κόσμος εδώ και ανησυχεί. Θα είστε κανονικά και συνέντευξη τύπου. Θα υπάρξει ο Άρης, δηλαδή, από εκεί. Ρε εσύ Σταύρο τώρα, μη μου το χαλάς, πάνω από κάτι σοβαρό. Θα είσαι κανονικά, ας πούμε, και στην συνέντευξη τύπου των Πορτογάλων. Ωραία. Θα γκουγκλάρουμε τα site της Πορτογαλίας. Αφού θα είσαι ρε Σταύρο, τι γελάς τώρα, αφού θα είσαι, σε καταφέρουμε. Κάτσε λίγο να ρωτήσω τον συναδέλφο, ξεκινήσαμε. Άντε πάλι. Πάμε στο Ρουί Βικτωρία. Ρουί, Ρουί. 100% λέω ένα συναδέλφος. Ωραία. 1-0-5 έδινε η απάντηση. Δεν μπορεί να γίνει χωρίς εμάς. Επίσης, είδες που σου είπα, αφού θα πάτε, τι γκρινιάζετε, αφού πάτε εκεί είστε, είστε επαγγελματίες στο τέλος. Εδώ δεν είναι το χωριό σου, αγάπη. Ναι.
Εδώ είναι μεγάλη απόσταση. Είναι δύσκολο να πάτε. Δεν έχει ταξί εκεί πέρα. Είναι δύσκολη απόφαση, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει. Σταυρό, ο ΠΑΟΚ μας έβαλε στο κλίμα της Λισαβόνας λέγοντας χαρακτηριστικά μία ρομαντική πόλη. Λισαβόνα, μία ρομαντική πόλη. Συμφωνείς, καταρχάς. Γιατί μας κλέβει τις ατάκες. Ερωτική, ρομαντική, ακίνητα. Σιγά-σιγά μας εισπλώει αυτός. Επόμενο βήμα, καλημέρα από την ερωτική και άκρος ηλιόλου στη Λισαβόνα. Ανάποδα πάρτε εσύ. Υιοθετείς, ισχύει. Όχι. Όχι. Ξεκάθαρα όχι, ναι. Δεν είναι. Διαφωνώ με τον ΠΑΟΚ. Για πες λίγο τι γίνεται εκεί, πώς είναι τα πράγματα. Τα βασικά είμαστε σε ξενοδοχείο που έχει διάφορες σημαίες. Ναι. Έχει και της Αγγόλας. Αλλά αντιλαμβάνεται ότι είναι το πρωινό. Ναι. Μάλιστα. Ποιοτικό ξενοδοχείο δηλαδή. Το ξενοδοχείο είναι πάρα πολύ καλό. Απλά δεν την έγινε της πρεσβείας Αγγόλας, γιατί κατέβηκα μέσα και ήταν το τζάλμα. Ήταν όλοι. Εντάξει, αυτή η τέτοια παίκτες είναι η συμπάθειά σου. Αυτό ξέρουμε, η αδυναμία σου. Προφανώς. Πάντων, η ουσία είναι, πρώτα απ' όλα κάτι δεν θα πηγαίνει κανένα κομβικό λάθος. Είναι ζωντανά, έτσι, ξεκάθαρα από την Πορτογαλία. Μιλάει, συζητάει, διαπραγματεύεται. Εδώ την άλλη φορά ακούσαμε ζωντανά το tour στην Ρωσία, στη Μόσχα. Εδώ, εκεί. Και στην Βασιλεία ζήσαμε ζωντανά το θέμα με το πούλμαν που τους κατέβασαν κάτω γιατί είχαν θέμα, χάλασε το πούλμαν στη Βασιλεία. Εντάξει, τα ζούμε όλοι μαζί, δεν είναι. Είναι σαν να είμαστε εκεί. Είναι βιωματικές αυτές οι αποστολές. Βεβαίως και σε ακούμε. Είναι βιωματικές οι συνδέσεις. Ξεκάθαρα. Είναι σαν να είμαστε εκεί, δεν είναι... Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο να μπούμε σε mood. Βάλε μας λίγο σε mood. Και ο ΠΑΟΚ από χθες βρίσκεται στην Λισαβόνα, έτσι. Υπάρχει μια προσμονή, είδα και μια αυτοπεποίθηση στο αεροδρόμιο. Υπάρχουν χαμόγελα, υπάρχει πίστη. Ναι. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν από αυτούς που λέτε, παιδιά. Το μόνο που ξέρω είναι ότι πήγαμε μέσω Μονάχου, ότι η ομάδα ξεκίνησε νωρίτερα από το προγραμματισμένο, ότι δεν κάνατε, δεν θα κάνατε 3,5 ώρες, δεν θα κάνατε παραπάνω. Γιατί εμείς ξεκινήσαμε μετά από αυτές. Ακριβώς 3,5 ώρες, ναι, τόσο έκαναν, ναι. Ναι. Ωραία. Εμείς ήμασταν τυχεροί, γιατί στο κατεβήκαμε ακριβώς την πύλη που φεύγαμε και είχε μάλιστα και καπνίζοντες. Αυτό με τους καπνίζοντες ειδικά στον κόσμο, θα αρχίσω τώρα, θα κάνω τα smoking hotels. Ταξιδιωτικός οδηγός που λέγαμε πριν, Σταύρος Κόλκας. Ναι, για πες. Smoking air, δηλαδή ποιος είναι μαζί μου να στήσουμε ένα project. Ωραία, smoking air, δεν θα ανεβαίνεις στο αεροπλάνο, θα καπνίζεις κανονικά, φρέντο εσπρέσο, καπουτσίνο, τι θέλεις τέλος πάντων, ταξίδια σου, ωραία τα πάντα. Θα κάνω αυτή την εταιρεία, όποιος είναι έτοιμος να την κάνουμε μαζί. Εντάξει, και μετά θα κάνω και την αλυσίδα της Smoking Hotel. Εδώ τώρα τι έγινε. Κατεβαίνω στο πρωινό. Ναι. Και λέω μια κοντή με γάμπη σαν την Κίδη που ήταν εκεί και βόλευε τον κόσμο. Πάλι καλά δεν έκανε μια παρομοίωση. Θέλω να σταθούμε και στις γυναίκες της Λισαβόνας, έτσι. Ναι. Ωραία. Τι λέω. Υπάρχει κάπου να καθίσουμε σε εξωτερικό χώρο να πιούμε έναν καφέ και να κάνουμε ένα τσιγάρο. Λέει, το απαγορεύει η κυβέρνηση. Δηλαδή, τι απαγορεύει η κυβέρνηση. Κι όμως απαγορεύει η κυβέρνηση, δηλαδή κάποιος που πιθανότατα ψήφισε ο Φερνάντο Σάντος, θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια μαζί του. Εντάξει. Ναι. Πήγε η αποφάσιση ότι δεν μπορεί να έχεις στο ξενοδοχείο έξω roof garden να καπνίζεις και θα είσαι έξω σε ένα stand όρδιος σαν τιμωρία. Ναι. Ωραία. Που τυχαίνει την ώρα του πρωινού να χτυπάει ο ίδιος εκείνο το stand. Δύσκολα τα πράγματα. Βάναυσο. Ναι, δηλαδή, ξεκινάει πόλεμος. Ναι. Όχι, να σου πω κάτι. Καλά κάνεις και τα λες, γιατί νομίζουν ότι έτσι εύκολα βγαίνει το ψωμί σου εκεί στην ξενιτιά. Να τα λες αυτά. Αστειεύεσαι. Γι' αυτό βγήκες αυτή την ώρα, για να καταγγείλεις. Δηλαδή έφυγα από το σπίτι μου. Με τον μπαλκόνι σου, με το τασάκι σου πάνω στο γραφείο. Με το τασάκι πάνω στο γραφείο, τον υπολογιστή, τον 30διάρη, την οθόνη 30διάρα που ανοίγει, που είπατε στο κουμπί. Ναι. Ωραία. Και βρίσκομαι στο. Απέναντι από την Αμερική, και αυτή είναι η αλήθεια, λίγο πιο πάρκο τη δοξία, θα βγούμε. Εντάξει, να μην μπορώ να κάνω τσιγάρο στον άνθρωπο. Στο γήπεδο θα τα καταφέρεις, πιστεύεις? Ειδικά στο γήπεδο δεν θα τα καταφέρει. Στο γήπεδο θα καπνίσω, υπάρχει το έκανα, με τη Σπαρτάκη, ήταν η ζωική προσπάθεια. Εντάξει. Πώς επιβίωσες και εκεί πέρα, εσύ? Την πληρώσε ο Flight Ambassador που μας περίμενε, την πληρώσε στην Αθήνα. Ναι. Ωραία.
Ναι. Αλλά θα τα καταφέρω, πιστεύω. Αλλά αυτό με το, με το πρωινό, με το που ανοίξεις τα μάτια σου, να σκεφτείς τη Μόντα, τι θα κάνεις, είναι κουραστικό. Είναι σκάνδαλο, ρε εσύ. Σκάνδαλο. Ήδη τα πρώτα μηνύματα στήριξης στον Σταύρο Κόλκα έχουν έρθει, να ξέρεις. Ναι, ωραία. Σταύρο, είμαστε στο πλευρό σου. Από καιρικές συνθήκες, σε τι κυμαίνεστε? Από καιρικές συνθήκες. Ωραία, ας ξεκινήσουμε το βασικά, Ελένη μου. Δεν πήγαμε στο Βόρειο Πόλο. Ναι, σαφώς. Καλοκαιράκι, φαντάζομαι. Αλλά 38, ας πούμε. Δεν κοιμάμαι σε γκλου. Σαφέστατα. Αλλά ας πούμε στην Ελβετία πήγες με 36-37, που δεν το περίμενες. Κάτι να ρωτήσουμε τον Αρναούτο, τον αθλητικό ρεπορτάζ. Ζωντανή ενημέρωση και για τον καιρό. Δεν έχει ελέγξει τίποτα. Είναι από το κοντά. Τι βαθμούς έχει, εσύ μπορείς να μετρήσεις λίγο. Τι βαθμούς έχει, δώσε μας καιρικές συνθήκες. 31. Μια χαρά είναι 31. Ο σεραίο Σταρ. Οχ, οχ, οχ. Άρα υπολογίζουμε, Σταύρο, λίγο ένα, δύο, τρεις πάνω, δύο, τρεις κάτω. Δεν είναι και πολύ αξιόπιστος ο συνάδελφος εκεί πέρα. Γεγονό. Εντάξει, ναι. Αλλά εκεί κοντά πρέπει να είμαστε στους 30, πρέπει να είμαστε. Μάλιστα. Τώρα, γενικά είναι ό,τι αφήσαμε πίσω μας. Δεν είναι διαφορά, ούτε καιρικές συνθήκες. Τα μούτρα μου είναι ξεκάθαρα πιο άσχημα. Ότι θα σας περιμένουν 55.000 κόσμος, το γνωρίζετε? Τουλάχιστον. Δεν μας απασχολεί αυτό, δεν τους βλέπουμε. Μάλιστα. Δεν είναι, μας διεγείρει εμάς το ΠΑΟΚ το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή θα είναι ένα γεμάτο γήπεδο. Μας διεγείρει, μας φτιάχνει. Σταύρο, στα αγωνιστικά οι Πορτογάλοι μας έχουν διαβάσει καλά. Δηλαδή και τον τρόπο παιχνιδιού και το ποιοι είναι οι παίκτες έτσι που είναι καθοριστικοί. Δηλαδή. Λένε για τον Μάτος, για τον Βιερίνια. Για τον Πρίγιοβιτς κυρίως. Για τον Πρίγιοβιτς, γενικότερα για τον Λουτσέσκο, το πώς διαχειρίζεται το παιχνίδι, ότι ο κίνδυνος έρχεται από την Θεσσαλονίκη και γενικότερα δεν έχουν αυτό το αφιψηλού που είχαν οι Ρώσοι. Αντίστοιχα, εσύ πώς έχεις διαβάσει την Μπενφίκα, έτσι, για να δούμε κι εμείς. Δεν ξέρω, Σταύρο, αν έχεις δει το τελευταίο που βγήκε σήμερα το πρωί, τώρα είναι φρέσκο-φρέσκο. Έχουν πρόβλημα, της τελευταίας στιγμής. Ο Αντρέα Αλμέιδα δεν μπόρεσε να προπονηθεί και έχουν θέμα για το δεξί άκρο της άμυνας. Σήμερα... Δεν έχουν άλλο να αξιόπιστο από το ξέρω. Όχι, δεν μόλις έχουν. Μόλις χθες υπέγραψαν τον Κορσία από την Σεβίλη ως δανεικό, αλλά εντάξει, μιλάμε για μια μεταγραφή που ολοκληρώθηκε χθες, έτσι. Καλά, πάντως δεν δώσουν σήμερα. Καλά, ναι, βέβαια. Έχασε τώρα ο Αλμέιδα την τελευταία προπόνηση τη σημερινή, οπότε περιμένουμε στην αποστολή να φανεί. Εγώ τους είδα δύο φορές. Τους είδα και με την Κιμαρά, τους είδα και προχθές την Βαβίστα. Και λίγα στην ώρα είπαμε τη Φενέρ. 4-3-3 καθαρό, η δύναμή τους είναι τα οχτάρια τους. Δηλαδή είναι ο Ζέτσον Ροδρίγκες και ο Πίζη. Αυτοί οι δύο ουσιαστικά είναι το θέμα. Σκεπτόμενος πώς παίζει και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, γενικά ο ΠΑΟΚ και με τον Ζόμπιν στα παιχνίδια με την Σπαρτάκ είχε θέμα από τις κάθετες κινήσεις. Μιλάμε λοιπόν για δύο παιδιά τα οποία είναι κλασικά box-to-box half με αρκετή ταχύτητα ο μικρός που είναι απίστευτα μεγάλο ταλέντο. Εντάξει, μιλάμε στα 19 του χρόνια να κολλήσει στον 87, 88. Είναι αυτός ο οποίος τον φλερτάρουν διάφορες ευρωπαϊκές ομάδες ήδη. Δεν υπάρχει αυτός απλό που είναι πάνω από 30. Ναι. Δεν υπάρχει. Ωραία, αλλά είναι, ο Πρίζ είναι πιο επικίνδυνος, γιατί είναι μουλοχτός. Είναι δηλαδή ο παίκτης ο οποίος κάνει πάντα το σωστό και αν σε βρει λίγο χωρίς συγκέντρωση και την καρδιά και περιοχή θα πατήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι σε δύο παιχνίδια του αθλήματος έχει χατρίξει το ένα με την Κιμαράες και προχθές πάλι σκοράρει. 4 γκολ συνολικά, ναι. 4 γκολ, ναι. Είναι ένα παιδί το οποίο τέλος πάντων παίζει εγκεφαλικά εντελώς. Είναι υπολογιστή, δηλαδή η τεχνική του τον βοηθάει να εκμεταλλεύεται τέλος πάντων ό,τι κενό δίνει ο αντίπαλος. Και γενικά στην προσέγγιση του αγώνα, έτσι όπως προσπαθώ να ματσάρω τις δύο ομάδες, το μεγάλο στοίχημα του ΠΑΟΚ είναι πώς θα κλείσει τους δύο. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα η πλάγη τους είναι πάρα πολύ καλή. Και ο Σάρβιο και ο Σέρβι. Ωραία. Τα μπακ τους παίζουν πάρα πολύ ψηλά και ο Άνδρες Αλμέιδα και ο Γκριβάντο είναι παίκτες οι οποίοι παίζουν πολύ ψηλά. Δεν είναι δηλαδή παίκτες οι οποίοι θα περιμένουν για πότε θα δει η μπάρα να κόψουν να δώσουν. Είναι σαν τους δικούς μας ουσιαστικά. Αν και δικοί μας νομίζω ότι δικά στα μπακ έχουν περισσότερη ποιότητα. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι μια ομάδα με πολύ ψηλή τεχνική. Εντάξει, που κατ' εμέ
δεν είναι η Μπενφίκα των προηγούμενων ετών. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει τον αστέρα του ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει δηλαδή ο top ποδοσφαιριστής. Εντάξει, είναι μια ομάδα που ο Ζαρντέλ π.χ. που είναι αρχηγός στο κέντρο της άμυνας είναι αρκετά χρόνια στην ομάδα, τα τελευταία χρόνια γίνεται βασικός. Είναι ένα παιδί λίγο κατσαπλιάς, αν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να τον πιέσει σίγουρα θα κάνει λάθη. Ο Ντίας είναι τεράστιο ταλέντο στο κέντρο της άμυνας όπως και εγώ κάνουμε, αλλά και αυτός είναι στο πέθα 21 του που έχει τις αδυναμίες του. Ωραία, και ο τερματοφύλακας ο Βλαχοδήμος που το ξέρουμε. Ναι, ο Οδυσσέας. Δεν βάλει καμιά δεκαετία γκολ στην τελευταία παιχνίδια που παίξαμε με τον Παναθηναϊκό. Γενικά είναι μια ομάδα top, αλλά από αυτές που ξέρεις ότι αν τη βγάλεις από το ρυθμό της, και εδώ μπαίνει το σχέδιο Μαουρίτσιου, αυτός είναι που μπορεί να σου αλλάξει το ρυθμό. Ο παίκτης κλειδί για σένα, έτσι. Ναι. Ξεκάθαρα. Σταύρο, διαβάζοντας... Γιατί είναι ο μόνος που μπορεί σε 55.000 κόσμο να λειτουργεί σαν να είναι στο χωριό... Κάτι νορμάλ. Ναι. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εντάξει, το ΠΑΟΚ ξέρει που θα ποντάρει. Τα κάνα ψέματα. Τα μπακ του, σίγουρα. Είναι μια παράμετρος. Τα εξτρέμ του, που είναι πιο τακτικά, είναι και αυτή τα παράμετρο. Ποια βλέπεις ως εξτρέμ? Εγώ βλέπω Λεμιό σίγουρα και τώρα από εκεί και πέρα... Είναι οι τρεις. Μπίσες, Βαρζαμπά, Ουάρντα. Είναι οι τρεις απ' την άλλη. Μπίσες, Βαρζαμπά, Ουάρντα. Κοίτα, λογικά τώρα θα ψάξει κάτι πιο τακτικό στην Λεμιού νομίζω. Δηλαδή, μάλλον το Ζαμπά θα δω. Ναι. Αλλά δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να αποκλειστώ. Πίσες, αλλά αποκλείω τον Ουάρντα για ενδεκάδα γιατί... Δεν είναι. Μπορεί να είναι ευχή και κατάρα παράλληλα. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Ο Βάλτα είναι μια πολύ καλή περίπτωση να τον βάλει σε το ξέρετε και μετά. Και εγώ νομίζω αλλαγή, ότι ναι. αν ο Ακπόμ ήταν πιο πριν στην ομάδα, θα τέριαζε περισσότερο απέναντι σε ένα δίδυμο κεντρικών αμυντικών όπως είναι ο Ζαρντέλ και ο Ντίας. Σταύρο, οι Πορτογάλοι λένε ότι στην ανάγνωση έτσι που κάνουν του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει πιο συντηρητικά στο παιχνίδι. Δεν θα δούμε δηλαδή τον ΠΑΟΚ να προσεγγίζει το μάτσο όπως έκανε με τη Βασιλεία στο εκτός, όπως έκανε με τη Σπαρτάκ. Είναι... Γιατί με τη Βασιλεία εκτός τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, είχε ευκαιρίες. Είχε ευκαιρίες όμως, πήρε δηλαδή μετά το 20 λεπτό, βγήκε μπροστά. Ναι, μπήκε τον γκολ. Όχι, στο εκτός, λέω. Στο εκτός. Μπήκε τον γκολ. Όχι, δεν μπήκε τον γκολ. Εντάξει, ήταν και. Στη Βασιλεία. Όχι, λέω και τη Σπαρτάκ, Σταύρο. Στη Μόσχα. Στο 0-0. Και στη Μόσχα πάλι και οι δύο πως εκεί ήταν. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ στα 2-3. Βγήκε, έκανε τις πρώτες φάσεις ο ΠΑΟΚ της έφυγε. Γενικώς περιμένουν έναν πιο συντηρητικό ΠΑΟΚ για να πάει την πρόκριση στη Τούμπα. Το βλέπεις καθόλου? Για ξέρετε που έχω μπλέξει. Εδώ μιλάμε, δεν μπορούν να συνδεθούν. Είναι 4 άτομα με κινητά. Πού θα πάμε, αγοράκι μου? Σου μιλάω. Στον κάτω γιου, στον κάτω γιου, στον κάτω. Δηλαδή αυτοί μπορούν να καταστρέψουν. Ρε Σταύρο, πάρε εσύ την απόφαση. Τι τους περιμένεις? Μα πού να πάρουμε στον αέρα. Κάνει ένα νόημα, κάτι. Δεν γίνεται. Καθοδήγησέ τους, σε παρακαλώ. Εσύ το έχεις αυτό, ρε παιδί μου. Κάστρο Αγίου Γεωργίου. Χρονολογείται στον 6ο αιώνα, στέκεται αγέροχο πάνω από την πόλη με τους 18 πύργους του και παρά τις πολιορκίες, τους πολέμους και τους σεισμούς. Η θέα του στην πόλη και τον ποταμό Τάγο είναι εκπληκτική. Για να ξέρετε που θα πάτε, δηλαδή. Ναι, το θέμα ξέρω είναι ότι δεν τους βλέπω να πηγαίνουν στην πιάτσα ταξί. Και αφού ατενίζει την πόλη, αυτό είναι φόρα προφανώς είναι. Οι τιμές πώς κυμαίνονται εκεί τώρα που είπες για ταξί? Νορμάλ. Νορμάλ, έτσι. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, θα σε ακούσουμε και μετά στην συνέντευξη τύπου με Ράσμα Λουτσέσκου στις 9 και Φερνάντο Βαρέλα. Να κλείσουμε. Ναι. 9 και 4 δικιά σας είναι. 9 και 4 δικιά μας, 7 και 4 δική σας. Όχι ρε εσύ. Αφού... Περίμενε λίγο. Αφού στον ΠΑΟΚ έβγαλαν ότι δική μας... Όχι ρε, 7 και 4 δικιά μας είναι. Ναι, 9 και 4 Ελλάδος λένε. Και 8. Ναι. Όχι, 9... εδώ είσαι, ωραία, Ελλάδος έχει 8 και 4 στο ΠΑΟΚ FC. Περιμένετε λίγο. Όχι, για τη συνέντευξη λέμε 9. Ναι ρε, η ώρα είναι Ελλάδος. Ναι, 9. 9 Ελλάδος η συνέντευξη. 7 και 4 το Ελλάδος. 8 και 4 το έχει εδώ. 7 και 4 το Ελλάδος.
Ωραία, τα ξενοηθήκαμε, εντάξει. Κάποια στιγμή κοίτα, το απόγευμα. Μία πλευρά έχει λάθος τώρα. Οκ, okay, έτοιμοι θα είμαστε εμείς, θα τα ακούσετε εδώ ζωντανά. Κοίτα, δεν ρώτησα τον πλέον έγκυρο. Ναι, ρε, Σταύρο, να σου πω κάτι. Αποφασισμένο. Άκου λίγο, άκου λίγο. Στο pauk.gr λέει: τη Δευτέρα ο Πάουκ θα προπονηθεί στις 9 ώρα Ελλάδας στον Ταλούς και νωρίτερα στις 8 και 4 θα πραγματοποιηθεί καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Άρα 6 και 4 για εσάς. Πες λίγο και στον συνάδελφο, ρε φίλε, κάτι δεν έχει μετρήσει καλά. Ο Πάουκ μας δίνει τις ώρες με ώρες Ελλάδος. Δηλαδή το 8 και 4 και το 9 είναι για Ελλάδα. Άρα κοιτάξτε λίγο τα προγράμματά σας. Σταύρο, μην χάσετε καμία στιγμή. Μην χάσετε την προπόνηση του ΠΑΟΚ. Θέλετε να πάμε και στην προπόνηση. Πάτε καλύτερα από την προηγούμενη να είστε εκεί. Σωστά, σωστά, σωστά. Μπορείς, Σταύρο, να πας. Θα προχωρήσει λίγο, επειδή εσείς τώρα εκεί είστε ακόμα πια σε μεσημέρι, εμείς μαζί πρωί. Δεν το το σύστημα. Να στροφάρετε λίγο καλύτερα, ναι. Ναι, εντάξει. Άσε λίγο να δούμε. Να ρολάρετε. Δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω πότε. Ωραία, κάποια στιγμή το απόγευμα θα είστε εκεί. Ναι. Σταύρο, εγώ προτείνω να πάτε από νωρίς, να κάνεις καλού, έτσι και μια βόλτα στην μπουτίκ, να μας φέρεις εδώ πέρα δώρα, τέτοια, τι θέλεις να μας φέρεις, δεν ξέρω. Βρήκα μια τακέτα σπρώμαυρη, την πεθήκα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ευρώ. Πόσο? Θα σου δώσω ένα μανίκι εσένα και να την 93 ευρώ. Εντάξει, πάρα πολύ νορμαλ. Τόσο είναι και οι ζακέτες εδώ στην μπουτίκ, γύρω στο 60, 70. Ναι. Εντάξει, ωραία. Καλά είναι, καλά. Εντάξει. Είναι. Καλή συνέχεια, καλά να περάσετε. Σας περιμένουμε το απόγευμα να σας ακούσουμε εδώ ζωντανά, στον Λίμπερο. Και για ό,τι ακόμα μιλάμε. Καλή συνέχεια. Νομίζω λοιπόν, μας τα είπε όλα. Μια ακόμη μια φορά στα σχόλια από αγωνιστικά, της πόλης, οικονομικά, καιρό. Μ' αρέσει που είχες αγωνία για το αν θα βρεθούν στη συνέντευξη τύπου τον εγώ Πορτοκάλο. Εγώ σου είπα, αυτό η συζήτηση είναι πάντα ίδια. Ωραία. Ήταν το ίδιο πράγμα στη Βασιλεία, τα ακούσαμε και πάλι ζωντανά. Το ίδιο πράγμα με τη Σπαρτάκ. Θα πούνε όλοι, όχ, και πώς θα πάμε και όλα αυτά. Και θα είναι εκεί το απόγευμα. Είναι ξεκάθαρο. Απλά την ώρα να βρούνε, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Δεν λοιπόν, ξέρω. Ο Σέρβος Μάζιτς σφυρίζει στην Λισαβόνα. Ο Μίλωρα Μάζιτς ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να διευθύνει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπενφίκα στην Λισαβόνα. Μιλάμε βεβαίως για Σέρβο. Αρκετά χιλιόμετρα έτσι, έχει καταγράψει το κοντέρ του. Και βεβαίως πέρσι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε τον τελικό του Champions League ανάμεσα στη Real Madrid και τη Liverpool με τους Ισπανούς να κερδίζουν 3-1. Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά. Αυτό ήθελα να πω στο παιχνίδι της Τούμπας με την Tottenham. Έτσι ακριβώς. Ήταν και ο άνθρωπος που είχε να αναλάβει να βγάλει πέρα στην αναμέτρηση του δικεφάλου με την Tottenham στο γήπεδο της Τούμπας στο μακρινό 2011, έτσι στις 15 Σεπτεμβρίου. Τότε γενικότερα έχει βρεθεί και στο δρόμο της ΑΕΚ αλλά και στο δρόμο του Ολυμπιακού ο Σέρβος, ο οποίος θα αναλάβει την διεκπεραίωση του αυριανού παιχνιδιού στο Νταλούς. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε για να δούμε έτσι λίγο από την άλλη σκοπιά την Μπενφίκα και από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την πορτογαλική ομάδα. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε μαζί, θα πάμε μέχρι και τις 2. Πήγαμε στην Πορτογαλία, πήραμε μια γεύση από Λισαβόνα και τα όσα συμβαίνουν εκεί ένα 24ωρο πριν την αναμέτρηση βεβαίως του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα. Πρώτο παιχνίδι για τα play-off των προκριματικών του Champions League. Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το πορτογαλικό πρωτάθλημα, που γνωρίζει πολύ καλά την Μπενφίκα και θα μας βοηθήσει βεβαίως με τις πολύτιμες πληροφορίες του, τον Κώστα Γιαλιτάκη, τον οποίον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα από την Κοσμοτέ TV βεβαίως, έτσι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την βοήθεια, γιατί πήραμε έτσι τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, αλλά πρέπει να δούμε λίγο και τι κάνει ο αντίπαλος, έτσι. Και ο αντίπαλος αυτή τη φορά είναι και πολύ μεγάλο όνομα στην Ευρώπη και με πολύ μεγάλη εμπειρία στην Ευρώπη. Και γενικότερα, τι ομάδα θα βρει Κώστα ο ΠΑΟΚ απέναντί του? Ναι, καθημερινά ξεκινήσω με είδηση της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Στην προπόνηση σήμερα της Μενφίκα, το νέο είναι ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Ρούγκι Βιτόρια ο Ανδρέα Αλμέιδα, δηλαδή το βασικό δεξιό μπακ, λόγω ενόχλησης την οποία αισθάνθηκε και δεν συμμετείχε στην προπόνηση. Mm-hmm. Άρα είναι μία πολύ σημαντική απουσία και έρχεται να προσθεθεί στην ήδη υπάρχουσα, αυτή την γνωρίζαμε εδώ και αρκετές μέρες, και αναφέρομαι βέβαια στον Χιλιανό τον Νικολάς Καστίγιο, ένα φετινό μεταγραφικό απόκτημα, το οποίο αγωνίστηκε για λίγα λεπτά στον επαναληπτικό με τη Φενέρ, mm-hmm. τραυματίστηκε. Στους πανηγυρισμούς, αν δεν κάνω λάθος, είχε τραυματιστεί.
Και πέρασε ο Φακούντο Φερέιρα, ο Αργεντίνος, επίσης φετινό μεταγραφικό απόκτημα, ο οποίος σκόραρε για πρώτη φορά στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα το Σάββατο με την Μποαβίστα. Κώστα, από είναι πέρα, οριστικό ναι. ότι ο Αλμέιδα δεν θα αγωνιστεί ή το παλεύει μήπως και αύριο πριν το παιχνίδι δοκιμάσει το πόδι του, δεν ξέρω κι εγώ τι. Το ρεπορτάζ και αυτό που βγαίνει από το ιατρικό κοινό της Μπενφίκα είναι ότι, σας λέω για είδηση προ Ιουνιόρου, είναι ότι δεν θα είναι διαθέσιμος. Θεωρώ ότι δεν είναι κόλπο του Βιτόρια, ναι, για να μπερδέψει. Δεν θα το έκανε για δεξιό αμυντικό. Αν ήταν για κάποια άλλη θέση, μπορεί να είχα κάποιες υποψίες, αλλά θεωρώ ότι όντως υπάρχει θέμα. Και όντως είχε κάποιες μικροενοχλήσεις και στο παιχνίδι με την Μποαβίστα προχθές. Προφανώς αυτές επιδεινώθηκαν. Και μιλάμε για πλήγμα τώρα, γιατί ήταν βασικό στα τέσσερα πρώτα επίσημα μάτς της σεζόν, έτσι, ο συγκεκριμένος. Τα πιο βασικά στελέχη ναι. της άμυνας, μια ούτως ή άλλως δεμένη άμυνα, μιας και είπατε και εσείς ότι είναι μια δεμένη ομάδα, και όντως είναι μια δεμένη ομάδα, και αυτό είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό της Μπενφίκα. Μιλάμε για μια ομάδα που για τέταρτο χρόνο ξεκινά με τον ίδιο προπονητή. Άρα βασικό, ότι, βασικό για εμάς ναι, με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αυτό είναι πολύ βασικό για μια ομάδα. Σαφώς, γιατί πλέον είναι μετά από τρία χρόνια και τώρα μπαίνει στον τέταρτο, έχει αρχίσει σιγά σιγά να περνά τη δική του φιλοσοφία ο Ρούι Βιτόρια. Μια ομάδα η οποία δεν άλλαξε τόσο πολύ. Mm-hmm. Άλλαξε, αλλά όχι ριζικά το καλοκαίρι. Ενισχύθηκε. Ξαναλέω, δεν θα είναι ο Καστίκιο. Άρα πάμε λοιπόν για ένα σχήμα με τον Φακούντο Φερέιρα στο βασικό σχήμα, mm-hmm. Στην κορυφή της επίθεσης. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει πάρα πολύ δυνατές πτέρυγες. Φράνκο Σέρβι στα αριστερά, mm-hmm. Εδουάρδο Σάλβιο στα δεξιά. Οι δύο Αργεντίνοι, ειδικά ο Σάλβιο, σε δαιμονιώδη κατάσταση. Ένα πάρα πολύ καλό και επικίνδυνο αριστερό μπακ, τον Άλεξ Γκριμάλντο, full back, με δίσδυση, με σέντρα, με πολύ καλή πάσα, mm-hmm. ο οποίος επίσης πρέπει να ελεγχθεί. Από εκεί πέρα, θεωρώ, με βάση όσα έχω δει, αν ο ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, καταφέρει να εξουδετερώσει αυτές τις πολύ επικίνδυνες πτέρυγες, από τις οποίες θα κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι Μπενφίκα, νομίζω σε μεγάλο βαθμό θα καταφέρει να εξουδετερώσει, δεν λέω στο 100% και στο υπερβολικό. Θα πρέπει να περιορίσει από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ακριβώς. Θα περιορίσει τα πολύ βασικά της όπλα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή χθες, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώθηκε και ο Κορσιά, ο Γάλλος από την Σεβίλ, ναι. με τη μορφή δανεισμού. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβει το αυριανό παιχνίδι, αν και υπάρχει έτσι στην UEFA η δυνατότητα. Είναι με μια προπόνηση. Ναι, είναι πολύ δύσκολο έτσι, ναι, ακριβώς. Ναι, είναι με μια προπόνηση. Μιας και ήρθε αυτό το πλήγμα έτσι, στη θέση του δεξιού μπακ, γι' αυτό το ρώτησα, αλλά πολύ ναι, δύσκολο ναι. να το δούμε. Λογικά θα καλυφθεί, mm-hmm. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η ιδέα. Έχει πάρει δύο αμυντικούς ο Ρούι Βιτόρια, δύο Αργεντίνους, τον Γερμάν Κόντι και τον Κριστιαν Λέμα. Αυτό είναι το μοναδικό ερωτηματικό. Από εκεί πέρα, αν μου ζητήσετε να προβλέψω μια ενδεκάδα, δεδομένου του ότι είναι πολύ πιστός του δόγματος ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει και δεν είναι κλισέ, είναι πραγματικότητα, θεωρώ ότι θα δούμε λοιπόν τον Βλαχοδήμο στο τέρμα. Παρεπιπτόντως, σε πολύ καλή κατάσταση ο Βλαχοδήμος, έχει την πλήρη εμπιστοσύνη του Βιτόρια. Του τέριαξε η Μπενφίκα του Βλαχοδήμου, έτσι. Ναι, ναι, και έχει κάνει και καλές εμφανίσεις. Δηλαδή και στην πρεμιέρα του πρωτάθληματος, το 3-2 με τη Βιτόρια Γκυμαράες. Εγώ, επειδή είχα να το περιγράψω, δεν του χρεώνω μεριδιευθύνη στα δύο γκολ. Και έκανε και τουλάχιστον 3-4 μεγάλες επεμβάσεις. Και το Σάββατο ήταν πάρα πολύ καλός τη μία φορά που χρειάστηκε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα έχουμε λοιπόν τον Βλαχοδήμου στα γκολ post. Γκριμάλντο, Ζαρδέλ, Ρουμπεν Δίας η τριάδα. Μένει να δούμε το δεξί μπακ. Ζέτσον Φερνάντες, το πολύ μεγάλο ταλέντο. Ο 19χρονος θα είναι στον άξονα. Πίζει ήδη 4 γκολ. Χατρίκ, την πρώτη αγωνιστική, σκόραρε και προχθές, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. 4 γκολ, έτσι. Άλλο ένα μεγάλο αντού. Ναι. 4 γκολ συνολικά. Ναι, ναι, 4 γκολ μέσα στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Ο Φράνκο Σέρβι και ο Ντουάρδο Σάλβιο, για τον οποίο σας μίλησα. Ο Φέισα στο κέντρο, γνωστός, και στην κορυφή της επίθεσης ο Φακούντο Φερέιρα. Κώστα, έχοντας παρακολουθήσει φαντάζομαι και τα παιχνίδια με την Φενέρ, έτσι, ποια είναι η εικόνα ή ποια είναι η διαφοροποίηση, αν θέλεις, της Μπενφίκα εντός έδρας, διαβάζουμε και για 55 τουλάχιστον χιλιάδες κόσμος στο Νταλούς, συγκριτικά με τα παιχνίδια εκτός έδρας, στο ποδόσφαιρό της ενδεχομένως ή στην προσέγγιση του παιχνιδιού? Η προσέγγιση είναι είτε εντός είτε εκτός, είναι η ίδια. Δηλαδή, πολλή πίεση από την αρχή,
αξιοποίηση της ταχύτητας, αξιοποίηση της διεισδυτικότητας, θα προσπαθήσει να προκαλέσει λάθη. Έτσι ήρθαν και τα γκολ προχθές με την Μποαβίστα. Ήταν μεν λάθη της άμυνας, αλλά λάθη τα οποία προκλήθηκαν από πίεση των παικτών της Μπενφίκα. Αυτό είναι το πλάνο. Νομίζω αυτό θα ακολουθήσει και αύριο. Γι' αυτό ξαναλέω, θέλει μεγάλη προσοχή από πλευράς των παικτών του ΠΑΟΚ να αντέξουν στην πίεση που θα ασκήσει από τα πρώτα λεπτά, και από εκεί πέρα, αν καταφέρουν και καταφέρει και ισορροπήσει το παιχνίδι, θα πρέπει να χτυπήσει στο κέντρο της, άμυνας, δηλαδή να εκμεταλλευτεί τους σχετικά αργούς Ζαρδέλ και Ρούμπεν Ντίας, και από εκεί να τις καταφέρει το πλήγμα. Ξέρεις γιατί στο ρωτάω, γιατί μιλώντας χθες με τον Νούνο Γκόμες για το πώς περιμένει τον ΠΑΟΚ στο αυριανό παιχνίδι, μου έλεγε ότι περιμένω έναν ΠΑΟΚ καλά κλεισμένο, κοντά τις γραμμές του, προκειμένου να κρατήσει το 0 πίσω στην άμυνα και όποτε βρει διαδρόμους, έτσι να βγει στην κόντρα επίθεση. Δεν ξέρω αν αντίστοιχα έχει περιμένεις και σε ένα τέτοιο παιχνίδι, με την Μπενφίκα βεβαίως να έχει τον πρώτο ρόλο μέσα στο γήπεδο και τον ΠΑΟΚ σε ένα πιο υπομονετικό πλάνο ανάπτυξης παιχνιδιού. Κοιτάξτε, προφανώς μια τέτοια θα είναι η προσέγγιση. Σε λέω με βάση τα όσα έχω παρακολουθήσει. Ναι. Έχει ένα σταθερό πλάνο το οποίο φέρνει, όχι φέτος, που έχει παίξει 4 επίσημα, το ίδιο θα ακολουθεί από την περσινή αγωνιστική περίοδο. Βεβαίως, ναι, πρέπει να κλείσει ο ΠΑΟΚ τους διαδρόμους, ειδικά από τα πλάγια. Δεν πρέπει να επιτρέψει αυτές τις εφορμήσεις που θα κάνουν από τα αριστερά και από τα δεξιά ο Σέρβιν τον Σάλβιο. Από εκεί και πέρα, αν καταφέρει λοιπόν αυτό και το πετύχει και αντέξει στην δεδομένη πίεση που εγώ θεωρώ θα ασκήσει, τουλάχιστον στο πρώτο 15 λεπτό, από εκεί και μετά οι διάδρομοι θα ανοίξουν και στην άμυνα της Μπενφίκα και εκεί νομίζω θα μπορέσει να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για την Μπενφίκα? Τουλάχιστον στα σημερινά πρωτοσέλιδα, το πολύ βασικό και νομίζω δεν είναι και τόσο είδηση, είναι ότι ακριβώς τους δύο παίκτες που αυτή τη στιγμή θεωρούνται κλειδιά, δηλαδή το Σάλβι και τον Πίζη, βασικό θέμα είναι η ανανέωση του συμβολαίου του. Είναι δύο παίκτες που θέλουν να χτίσουν η ΑΕΚ της Λισαβόνας και είναι το θέμα που παίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα. Και τώρα που είπες για τις ανανεώσεις και για τις μεταγραφές, δεν τίθεται θέμα αποχώρησης, έτσι, τουλάχιστον αυτό διαβάσαμε από τα χείλη του αντιπροέδρου της ομάδας. Ναι, να ανανεωθεί, γιατί λογικά θα υπάρξουν προτάσεις με την πολύ καλή χρονιά που κάνουν, οπότε οι ανανεώσεις και του Πίζη και του Σέρβι είναι προτεραιότητα. Όχι, γενικότερα δεν τίθεται θέμα αποχώρησης βασικών παικτών, ειδικά τώρα που είναι τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ που είναι αυτή η σειρά των αγώνων. Για το μόνο που μπορεί να τεθεί ένα θέμα, αλλά πλέον δεν είναι βασικός, είναι ο τρίτος θεματοφύλακας, ο Μπρούνο Βαρέλα, βασικός πέρυσι, έχει εκτοπιστεί, ούτε καν δεύτερος είναι ο Σβίλαρ, αυτός πιθανόν να αποχωρήσει, μιας και πλέον βλέπει δεν έχει ρόλο. Μάλιστα. Ωραία. Να μας τα είπες νομίζω όλα. Τελευταία ερώτηση για αυτό το παιδί θαύμα που γράφουν όλοι τον Ρολάντο Καμαρά, έτσι. Δεν άκουσα κανείς για το τηλέφωνο. Ναι, ναι. Λέω, υπάρχει ένα δημοσίευμα, πολλά δημοσίευματα μάλλον, τα διαβάζουμε και στον ελληνικό τύπο, για το παιδί θαύμα της Μπενφίκα. Δεν ξέρω αν το έχεις στα υπόψη σου. Μιλάμε βέβαια. Το Ζέτσον. Αναφέρεις το Ζέτσον. Γι' αυτό είναι. Τι, ηλικίας. Ναι, που πιτσιρικάς από τα 19, τις ακαδημίες, καθιερώθηκε φέτος, έχει πάρει ήδη φανέλα βασικού, έχει σκοράρει απέναντι στην Φενέρ και είναι κατά μία έννοια η απάντηση της Μπενφίκα στον Ραφαέλ Λιάο που έβγαλε πέρυσι η Sporting, το δικό της παιδί θαύμα όπως τον παρουσίασε και τον οποίο έδωσε φέτος στην Λίλ. Παιδί ακαδημιών, παιδί μεταναστών, ας πολύ καλός παίκτης, με τρομερή αυτοπεποίθηση, δηλαδή τον έχω δει στα πρώτα παιχνίδια, από τη στιγμή που είδε ότι ο προπονητής του δίνει ρόλο, του δίνει το ελεύθερο να κινείται, γιατί παίζει και αριστερά και δεξιά. Παίζει με τον αέρα, εντάξει, δεν έχει φυσικά εμπειρία, κάνει λάθη, κρατά περισσότερο την μπάλα, όλα αυτά είναι σύμφυτα με το νεαρό της ηλικίας και με την έλλειψη παραστάσεων σε υψηλό επίπεδο. Εμπειρία, αλλά παραστάσεων και δεν μπορεί να τον υποτιμήσεις. Κώστα, μιας και σε έχουμε έτσι μια προσωπική ερώτηση και απορία, ποιο είναι το μυστικό πίσω από αυτή την ταμπέλα του Selling Club που έχει Μπενφίκα? Γιατί κακά τα ψέματα, όταν ακούμε το όνομα Μπενφίκα, ναι, πέρα από την Ευρώπη, αυτό που σκεφτόμαστε όλοι είναι οι ποδοσφαιριστές που έχει πουλήσει, οι ποδοσφαιριστές που έχει βγάλει, η υπεραξία, αν θέλεις, που έχει δώσει σε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Πώς εξηγείται, είναι το σκάουτινγκ, είναι οι ακαδημίες, ποιο είναι το μυστικό?
άνοιξε καλά, ποιο είναι το μυστικό για τους που βγάζει παίκτες. Ναι, αυτή τη ταμπέλα που ακολουθεί την Μπενφίκα, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο selling club, είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει, έχει εξελίξει και κάνει πάρα πολύ καλά στην πορεία των ετών. Κοιτάξτε, έχει πάρα πολύ καλές υποδομές. Mm-hmm. Πρώτον, γίνεται σοβαρή δουλειά. Μεγάλοι παίκτες του παρελθόντος έχουν ενταχθεί στο προπονητικό τμήμα των Ακαδημιών και δουλεύουν από πρώτο χέρι το υλικό. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε ότι ως χώρα με παλιές αποικίες αντλεί έμψυχο δυναμικό και κατ' επέκταση ταλέντα. Mm-hmm. Από αυτές τις χώρες παιδιά μεταναστών, τα οποία αναζητούν μια διέξοδο μέσω του ποδοσφαίρου και αυτό την ευκαιρία να αναδειχθούν και να βελτιώσουν και το επίπεδο το βιωτικό και το οικονομικό της οικογένειάς τους. Αυτό η Μπενφίκα το προσφέρει. Τους δίνει την αίσθηση της οικογένειας, τους δίνει την αίσθηση μιας προοπτικής, μιας εξέλιξης. Mm-hmm. Σε κάθε επίπεδο. Mm-hmm. Και προσωπικό και ανθρώπινο και επαγγελματικό κτλ. Κτλ. Φυσικά από τους εκατοντάδες παίκτες που μπορούν να είναι σε ακαδημίες δεν θα ξεχωρίσουν όλα, όλοι. Δεν θα είναι όλοι οι διαμάντια. Ναι. Όμως, στατιστικά ακόμα και αν το πάρουμε, τουλάχιστον ένας-δύο είναι αυτοί οι οποίοι θα ξεχωρίσουν και αργότερα η αξία αυτών των παιχνών θα πολλαπλασιαστεί, κάτι που κάνουν γενικά οι πορτογαλικές ομάδες και ενισχύουν έτσι την οικονομική τους ευρωστία. Μάλιστα. Κώστα, κλείνοντας, προβλέψεις κάνουμε για το αυριανό παιχνίδι. Για πες, για δώσε μια πρόβλεψη και εσύ. Εμείς θα δώσαμε στην αρχή εδώ της εκπομπής. Εννοείται. Δεν τρεπόμαστε, άνθρωποι είμαστε. Ωραία, εννοείται. Κοιτάξτε, με απόλυτη ειλικρίνεια απέναντι σε εσάς και απέναντι στο κοινό. Ναι, το φαβορί είναι η Μπενφίκα. Ξεκάθαρα, είναι το φαβορί η Μπενφίκα, ναι, βέβαια. Να είμαστε ξεκάθαροι. Φυσικά, όσο ισχύει αυτό, αλλά τόσο ισχύει ότι ο σεβασμός πρέπει να είναι αμοιβαίος, όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ προς την Μπενφίκα, αλλά και από την Μπενφίκα προς τον ΠΑΟΚ. Γιατί αν κάνει το λάθος και τον υποτιμήσει, θα το πληρώσει. Και δεν έρχεσαι στα λόγια μας, γιατί αυτό λέγαμε, η Σπαρτάκ υποτίμησε ή αν θέλεις είδα αφιψηλού τα μάτς με τον ΠΑΟΚ. Λέω, εδώ έρχεσαι στα λόγια μας, γιατί λέγαμε προηγουμένως, ή αν θέλεις την αίσθηση που αποκομίσαμε από τα μάτς με την Σπαρτάκ, είναι ότι οι Ρώσοι είδαν αφιψηλού τον ΠΑΟΚ, ή αν θέλεις υποτίμησαν τον ΠΑΟΚ. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, το να μπορείς να βλέπεις και να αντιμετωπίζεις με σεβασμό τον αντίπαλο. Αυτό είναι από τα πολύ μεγάλα σφάλματα που μπορείς να κάνεις, mm-hmm. Το να φανείς αλαζονικός και αυτό να το περάσει στο τρόπο σκέψη. Αν το κάνουν, θεωρώ ότι δεν θα το κάνουν, αλλά αν το κάνουν, προφανώς θα το πληρώσουν. Από εκεί πέρα, για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω στην απάντηση, να μην αποφεύγω την ερώτησή σας, ναι, θεωρώ ότι φαβορεί την Μπενφίκα, θεωρώ ότι 60-40 είναι οι πιθανότητες προς εκείνη. Αλλά είναι ποδόσφαιρο, έτσι. Και στο ποδόσφαιρο το 40 δεν είναι αμέλητη ποσότητα. Όχι. Έχει αδυναμίες, έτσι. Έχει, για να μην παρεξηγηθώ, αν δεν θέλετε να κλείσω, έτσι. Ναι. Δεν είναι ποδοσφαιρικός μπαμπούλας. Έχει αδυναμίες και πιστεύω ότι με την ποιότητα και το βεληνικές του και τον τρόπο που θα διαβάσει το παιχνίδι ο κ. Λουτσέσκου και το επιτελείο, θα τις έχουν ήδη εντοπίσει αυτές τις αδυναμίες. Το ζήτημα είναι αυτές τις αδυναμίες να τις χτυπήσουν εν της πράγμαση, ναι, την ώρα του αγώνα. Ακριβώς. Ακριβώς. Θα το δούμε. Σε 24 περίπου ώρες θα τα δούμε όλα στο γήπεδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Γυαλιτάκη, και την Κοσμοτέ TV, βεβαίως, που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της αναμέτρησης, της σπουδαίας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ στον Ταλούς. Καλό μεσημέρι στην Αθήνα. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, νομίζω ότι μας τα είπε όλα. Ήταν πληρέστατος, με λεπτομέρειες, με αναλύσεις. Έτσι, για να μάθουμε κι εμείς, να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την Μπενφίκα. Ασχολείται ο άνθρωπος με το πορτογαλικό πρωτάθλημα και με την Μπενφίκα και μας έδωσε και μια έτσι πιθανή ενδεκάδα. Τα τελευταία νέα, βεβαίως, από το στρατόπεδο της ομάδας με τον τραυματισμό του Αλμέιδα. Υπάρχει κινητικότητα στην Μπενφίκα, αλλά όπως λέγαμε στο ξεκίνημα και να το πούμε λίγο τώρα και στο κλείσιμο της εκπομπής, γιατί μονοπόλησε, όπως είναι λογικό, το ενδιαφέρον το αυριανό παιχνίδι, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ όσον αφορά στις αποχωρήσεις. Χθες το βράδυ το γράψαμε και στο ΠΑΟΚ 24 ότι ένα από τα πρόσωπα που φαίνεται ότι οδεύουν προς εξωτερικό με τη μορφή δανεισμού σε πρώτη φάση είναι ο Χαρίσης και πάλι. Νομίζω μια κίνηση που έχει λογική, αν λάβουμε υπόψη την κατάσταση που υπάρχει στον ΠΑΟΚ πλέον στη μεσαία γραμμή, έτσι, και με τα πρόσωπα που υπάρχουν, με τις λύσεις που υπάρχουν, νομίζω ότι ήδη
ήταν σαφές ότι ο Χαρίσης δύσκολα θα έβρισκε χώρο, τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Ήρθε να προσθεθεί σε αυτό και ο Βέρμπλουμ εδώ και μερικές ημέρες, με την ποιότητά του, με την εμπειρία του, με τα χαρακτηριστικά που έχει. Και πλέον ο Χαρίσης φαίνεται πως οδεύει προς εξωτερικό. Και πάλι το θέμα που πρέπει να λυθεί σε πρώτη φάση για να προχωρήσει από εκεί πέρα ο δανεισμός του παίκτη είναι το γεγονός ότι το συμβόλαιό του νομίζω τώρα μπαίνει στην τελευταία του χρονιά. Άρα, με βάση αυτό που ισχύει συνήθως στις περιπτώσεις των δανεισμών, θα πρέπει να ανανεώσει σε πρώτη φάση το συμβόλαιό του με τον ΠΟΚ και κατόπιν να δοθεί δανεικό στη συνέχεια. Έτσι συνηθίζεται, έτσι είχε γίνει νομίζω στην περίπτωση του Χαντισαΐα τώρα πρόσφατα. Ελένη, καλά θυμάμαι, με το Χαντισαΐα δεν είχε γίνει η ανανέωση. Νομίζω κάπως έτσι θα γίνει και με τον Χαρίση τώρα, από τη στιγμή που τελειώνει το συμβόλαιό του, μπαίνει στην τελευταίο του χρόνο και από εκεί και πέρα να δοθεί δανεικός, γιατί στον ΠΑΟΚ δεν είναι ότι δεν πιστεύουν στις δυνατότητες του παίκτη, είναι νομίζω σε πρώτη φάση, μάλλον σε μεγάλο βαθμό, το γεγονός ότι το επίπεδο είναι πάρα πάρα πολύ ψηλό του ανταγωνισμού, υπάρχουν παίκτες που... Ποιο να βγάλεις βασικά, αν σκεφτούμε ότι ο Βέρμπλουμ φτάνει στο 100% μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα φυσικά, δηλαδή μιλάμε για σίγουρα θα χρειαστεί ένα μήνα μπροστά του με προπονήσεις, με αγώνες για να είναι στο 100%, από εκεί και πέρα ποιον αφήνεις εκτός, όχι μόνο ποιον αφήνεις εκτός δεκάδας, ποιον αφήνεις εκτός αποστολής από όλες αυτές τις επιλογές. Είναι λογικό να δημιουργούνται και δεύτερες σκέψεις στους ποδοσφαιριστές που βλέπουν ότι δεν είναι στο βασικό πλάνο του προπονητή και όπως είπες και εσύ, ο Χαρίς είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις, δεν έχει καταγράψει μέχρι στιγμής λεπτά συμμετοχών, βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκής λίστας, είναι ένας ποδοσφαιριστής που εκτιμούν πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ, υπάρχει ένα θέμα με το συμβόλαιό του, γιατί για να δοθεί δανεικός πρέπει να ανανεώσει. Είναι συζητήσεις που θα γίνουν μετά τα παιχνίδια με την Μπενφίκα. Εκτιμώ τουλάχιστον, όπως θα γίνουν και αυτές με τον Λιμιό για την ανανέωση, για την αναπροσαρμογή, αν θέλεις, του συμβολέου και της ρήτρας που υπάρχει στο Λιμιό. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα υπήρξε ένα ξεσκαρτάρισμα την Παρασκευή. Ναι, έτσι. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ανακοινώθηκαν και επίσημα οι δανεισμοί του Μιχόγεβιτ στον Όφη και του Μουλέν στην Αγκαρακουτσού. Την Παρασκευή το βράδυ, αργά το βράδυ, το έκλεισε η συμφωνία ανάμεσα στον Όφη και τον ΠΑΟΚ. Υπήρξε και μια συζήτηση του ποδοσφαιριστή με τον Ράσβαν Λουτσέσκου, εξηγώντας του ο Ρουμάνος ποια είναι η καλύτερη προοπτική για εκείνον για να έχει μια γεμάτη σεζόν στα πόδια του. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε Όφη και βεβαίως χθες βρέθηκε στο Ηράκλειο και τον υποδέχτηκαν οι άνθρωποι της κριτικής ομάδας. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Όφη, του ευχόμαστε βεβαίως να έχει υγεία, είναι μόλις 22 ετών. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να γράφει νούμερα, έτσι να γράφει συμμετοχές για να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, γιατί στην παρούσα φάση και γι' αυτόν θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρει χώρο και ρόλο μέσα στον ΠΑΟΚ όταν υπάρχει μπροστά του ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Μαλιζάς, ο Κατσερίδης. Μα μιλάμε τώρα, είναι αυτό ότι δεν είναι... Και ο Χατζησαΐας ακόμη έφυγε, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι είναι πάρα πολλές επιλογές, είναι... Ποιον αφήνεις εκτός πλέον. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είναι εκτός, ας πούμε, ο Μαλεζάς. Εκτός αποστολής κιόλας από τα στόπερ. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι το επίπεδο πλέον είναι πολύ ψηλό και προφανώς, ειδικά σε τέτοιες ηλικίες, είναι πολύ πιο χρήσιμο, νομίζω, να πάνε δανεικοί, να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους και να επιστρέψουν πολύ καλύτεροι. Φωτεινό παράδειγμα, νομίζω, για όλους είναι ο Πέλκας, ο οποίος. Εκείνη τη χρονιά στη Σετούμπαλ, ναι, ήταν νομίζω το... Γύρισε εκεί ο διακόπτης και γύρισε ένας Πέλκας εδώ στο Θεσσαλονίκη εντελώς διαφορετικός. Βρήκε τους κατάλληλους ανθρώπους, βρήκε τις κατάλληλες συνθήκες και ήταν η σεζόν που ο ίδιος ήθελε μία αποφόρτιση, ήθελε μία απόσταση από τον ΠΑΟΚ προκειμένου να επαναπροσδιορίσει κάποια πράγματα και για τον εαυτό του και για την καριέρα του και η σεζόν αυτή αποδείχθηκε καθοριστική στην Πορτογαλία. Ο Πέλκας, ο οποίος είναι μέσα στους τρεις ποδοσφαιριστές που επιστρέφουν σε μια χώρα που σημαίνει πολλά για αυτούς. Βεβαίως ο Βιερίνια είναι Πορτογάλος, ο Φερνάντο Βαρέλα στην ουσία μεγάλωσε στην Λισαβόνα και ο Πέλκας βεβαίως, ο οποίος πέρασε μια πολύ γεμάτη σεζόν που αποδείχθηκε κομβική για την εξέλιξη της καριέρας του. Λοιπόν, φτάσαμε για σήμερα στο τέλος. Ο Μουλέν στην Αγκαρακουτσού, έτσι. Ναι, στην Τουρκία. Δανεικός με οψιόν αγοράς. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Γεμάτο, νομίζω, 2 ώρες. Πέρασε νερό. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Προφανώς το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στο αυριανό παιχνίδι. Εσείς θα έχετε την ευκαιρία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να ακούτε εδώ στο Λίμπερο
όλο το ρεπορτάζ από την Πορτογαλία, κυρίως με τον Σταύρο Κόλκα να είναι εκεί στη Λισαβόνα και να σας μεταφέρει τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια, θα είναι στο ΠΑΟΚ συνέντευξη τύπου σίγουρα. Σε σωστή ώρα, ελπίζουμε. Στις Μπενφίκα το περιμένουμε. Εγώ πιστεύω στο τέλος θα είναι. Θα τον ακούσουμε ζωντανά τον προπονητή. Είναι άψογοι επαγγελματίες και ο Σταύρος θα είναι εκεί και θα μεταφέρει ζωντανά όλο το ρεπορτάζ. Έτσι, πολλά περισσότερα. Και από τον αντίπαλο, αλλά και από τον ΠΑΟΚ, που μπαίνει έτσι στην κρίσιμη μάχη, στην πρώτη κρίσιμη μάχη με την Μπενφίκα, περίπου 24 ώρες, κάτι παραπάνω η αλήθεια είναι, πριν το παιχνίδι στο Νταλούζ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ακριβώς, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 12, εσείς με όλο ακούτε το ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ. Ακούτε όλη μέρα εδώ Λίμπερο, ο Σταύρος Κόλκας είναι στη Λισαβόνα, θα σας μεταφέρει όλα. Γιώργος Παναγιωτίδης ακολουθεί μέχρι και τις 3 και στις 3 βεβαίως Γιώργος Ζαγόρας στείνει την μπάλα στο πέναλτι. Μέχρι αύριο στις 12, να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας.